Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακόμη ένα All About Arson Air, το δεύτερο για αυτή την εβδομάδα. 7 μέρες ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Με Χρήστανο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, που θα είναι και αυτός μαζί μας μέχρι και τις 7. Με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε για σήμερα. Με μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για ποδόσφαιρο που θα έχουμε μετά τις 5.30, αν όλα πάνε καλά και μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί το φετινό Άρη και έχει την δική του γνώμη για την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League. Θα μιλήσουμε φυσικά και για μπάσκετ, αφού είχαμε σήμερα το μεσημέρι την άφιξη του Γιάννη Καστρίτη στην Θεσσαλονίκη, του νέου προπονητή του Άρη, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίς χθες το βράδυ από τους κυτρινόμαυρους, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ που σας είχαμε δώσει και νωρίτερα στη διάρκεια της εθνής ημέρας μέσα από το Λαμπαουτάρης για τον 36χρονο τεχνικό, αρκετά νέος, που νομίζω και ο πιο νέος προπονητής του Άρη σίγουρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, που κάθεται στον πάγκο της ομάδας. Το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους παίχτες, ξεκινώντας και την προετοιμασία υπό το δικό του βλέμμα για το παιχνίδι με τον Χολαργό το επόμενο Σάββατο. Θα ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο νέος προπονητής του Άρη στους εκπροσώπους του τύπου στο Παλέ νωρίτερα. FM και NO, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, μηνυματικά, μετά τις 6, και αν πάει το πρόγραμμα της εκπομπής όπως το έχουμε σχεδιάσει, θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Δύο μέρες πριν από ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο, που αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα μάτσο το οποίο παίζεται η πρόκριση και η πρωτιά βέβαια στον όμιλο του Άρη, ποιος θέλει τη νίκη, περιμένοντας με όσο μεγαλύτερο σκορ μπορεί βέβαια, περιμένοντας να δει τι θα γίνει και στο άλλο μάτς, το οποίο θα διεξαχθεί την ίδια ώρα βέβαια, το έτος πάντων με το ΠΑΟΚ, για να δει αν θα τερματίσει πρώτος ή δεύτερος, σε περίπτωση πάντα που περάσει η ομάδα στην επόμενη φάση του κυπέλλου, έτσι, γιατί ακόμα μαθηματικά δεν είναι περασμένη και θα πρέπει να πάρει το παιχνίδι αυτό πολύ σοβαρά. Εκτός αν χάσει και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οπότε εκεί πάμε σε τετραπλή σοβαρή. Να δούμε τώρα δηλαδή τέτοιο αρρωστημένη κατάσταση στον όμιλο του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω τώρα να δούμε. Τι είναι αρρωστημένη. Σε εισαγωγικά αρρωστημένη κατάσταση. Η έκπληξη. Θα πολύ τώρα. Εγώ λέω να χάσει ο ΠΑΟΚ και να κερδίσουμε εμείς. Ναι, ποιο περνάει τότε. Εμείς και ο Αίτητος. Εμείς και τους πάντους. Λοιπόν, έχουμε και δύο εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με τον Χολαργό. Στο ντεμπούτο του κυρίου Καστρίτη. Το μπάσκετ το οποίο εκτός από την αλλαγή Γιάννης, ναι. Εκτός από την αλλαγή προπονητή, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάποιες προσθήκες ή προσταφαιρέσεις παικτών. Να μην βλέπουμε δηλαδή τον Ταλό στον Άσο άλλο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο στον Άρη αυτή τη στιγμή. Ακούγεται και το όνομα του Τολιόπουλου, αλλά αυτό εξαρτάται και από τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Θα τα δούμε με τους ρεπόρτερ μας αργότερα. Αυτό το οποίο θέλω έτσι να πω στο ξεκίνημα είναι ότι διάβαζα πριν λίγο ένα εξαιρετικό blog του Αλανιάρη, που είδα ότι μόλις έπιασε το κομμάτι της εσωστρέφειας, και ο Αλανιάρης γράφει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ένας άνθρωπος που δεν ζει στη Θεσσαλονίκη πλέον, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη γραφή. Φαίνεται καταρχήν από τα γραφόμενά του ότι δεν είναι της φάρας μας, Νίκο. Ότι δεν είναι δημοσιογράφος δηλαδή. 100%. Πρώτον γιατί γράφει 2.000 λέξεις κάθε φορά. Αλλά και γράφει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι γράφουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ένας οπαδός της ομάδας. Εγώ τον ξέρω βέβαια και ποιος είναι. Αλλά βλέπω ότι σήμερα που γράφει για εσωστρέφεια και σημειώνει κάποια κακώς κείμενα και εντός του συλλόγου, άρχισαν να αναρωτιούνται διάφοροι ποιος είναι.
δεν κοιτάνε τι γράφει. Θέλουν να δουν ποιος το γράφει. Ώστε αυτομάτως να προσπαθήσουν, ας πούμε, να το γράφει ο Χρήσαντος, να το γράφει ο Αλέξης, να το γράφει ο Νίκος. Να προσπαθήσουν με χαρακτηρισμούς για αυτόν που το γράφει να απαξιώσουν τα όσα αληθινά γράφει. Είναι μια πάγια τακτική φυσικά ανθρώπων που έχουν στο μυαλό τους μόνο την καταστροφή του Άρη. Μόνο την εσωστρέφεια και μόνο το να βρίσκονται διαρκώς σε μια διαμάχη με αδέρφια τους θεωρητικά. Η πλάκα είναι ότι ο Αλανιάρης γράφει για τον Καρυπίδη, για τον Διαμαντόπουλο, για τον Ερέρα, για τον Παντελίδη, για τους ποδοσφαιριστές, για τους δημοσιογράφους. Αλλά στην καθημερινότητά του, ακούγεται, στην καθημερινότητά του, πρέπει να βάλουμε ένα mouse πάντα εδώ, στην καθημερινότητά του δεν έχει καμία εμπλοκή με όλους αυτούς και καμία συναναστροφή με όλους αυτούς. Εντάξει, πόσο καιρό έκανε να το γράψει αυτό, ρε φίλε, 3 μέρες. Είναι ατελείωτο το κείμενο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα κείμενο 5 διαφορετικών blog. Τέλος πάντων. Το ότι δεν έχει λοιπόν συναναστροφή, όπως έχω εγώ, θα μιλήσω με τον Καρυπίδη για το ρεπορτάζ, θα μιλήσει ο Νίκος με τον Παντελίδη για το ρεπορτάζ, θα μιλήσει ο Αλέξης με τον Δελιζήση για το ρεπορτάζ, τυχαία λέω έτσι. Ίσως να έχει τη δυνατότητα λοιπόν μιας διαφορετικής προσέγγισης. Και όντως βλέπω μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά πιάνει όλα τα θέματα. Αν έχετε το χρόνο, γιατί χρειάζεται λίγο χρόνος για να το διαβάσετε, μπείτε στο Λαμπαουτάρης, διαβάστε τον blog του Αλανιάρη. Βλέπω ότι κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά και σε διάφορα blog κτλ. Το ότι ενοχλούνται κάποιοι, οι οποίοι έχουν συνδυάσει την παρουσία τους στο Facebook μόνο με εσωστρέφεια και αρνητισμό, νομίζω ότι είναι θετικό για τον καλό φίλο. Το συνάδελφος δεν το λέω γιατί δεν είναι δημοσιογράφος. Διαφορετικά, το ότι τους ενόχλησε, μάλλον κάτι πάρα πολύ καλό έχει γράψει. Μπορείτε να το δείτε, είναι και πάνω στα 5 βασικά θέματα του Άρη. Με τίτλο, οριακές καταστάσεις. Εγώ βέβαια θα διαφωνήσω στο κομμάτι εκείνο σε κάποιο σημείο που λέει ότι είναι πολύ εύκολο να τα διαλύσουμε κτλ. Δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ακόμα ο Άρης. Είναι λίγο πιο ρομαντικός και λιγότερο ρεαλιστής σε κάποια πράγματα. Επηρεάζεται αρκετά από ό,τι βλέπω, γιατί προφανώς συμμετέχει και αυτός από τα διάφορα φόρουμ, blog και τέτοια. Δεν θα πρέπει να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και να επηρεάζει από ανθρώπους που ο μοναδικός στόχος είναι αυτός ακριβώς. Να αποκτήσουν οντότητα μέσω των δικτύων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί διαφορετικά δεν έχουν τίποτα. Είναι ανύπαρκτοι. Αλλά βρίζοντας τον Παντελίδη, τους παίκτες, προσέξτε, χωρίς παρουσία στο γήπεδο, χωρίς ενασχόληση στην καθημερινότητα με τον Άρη, παρά μόνο με την αρνητική προσέγγιση όλων των θεμάτων. Αλλά πλέον και την επικίνδυνη προσέγγιση όλων των θεμάτων. Διότι από τη μία ζητάμε από τον Άρη να προσελκύσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ χορηγούς, να έχει γεμάτο γήπεδο, να έχει ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, να έχει δυναμική στα κέντρα των αποφάσεων και την ίδια στιγμή εντός εισαγωγικών αργιανοί δημόσια λένε ότι η ομάδα στείνεται, ότι η ομάδα κάθεται να χάσει. Ότι ο πρόεδρος είναι στοιχηματζής. Ότι οι παίχτες μας είναι στημένοι. Ότι ο προπονητής μας είναι ένας ανύπαρκτος ταβερνιάρης. Και την ίδια στιγμή απαιτούμε από την Όβα να μας δώσει πολλά λεφτά γιατί είμαστε ο Άρης. Αλλά με στημένο προπονητή, στημένο πρόεδρο και ανύπαρκτους παίχτες. Απαιτούμε από μια εταιρεία να έρθει να διαφημιστεί στο μπροστινό μέρος της φανέλας μας, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, γιατί είμαστε ο αυτοκράτορας, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε άχρηστη διοίκηση, άχρηστο προπονητή και άχρηστους παίκτες. Τα λέμε εμείς οι ίδιοι. Θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο και να διεκδικούμε τίτλους, αλλά την ίδια στιγμή στην καθημερινότητά μας απαξιώνουμε οτιδήποτε κίτρινο μαύρο υπάρχει. Και όποιος τολμήσει να πει, ρε παιδιά,
την αγαπάμε αυτή την ομάδα. Λέει κάτι πάρα πολύ σωστό. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι. Όποιος το σημειώνει αυτό, όποιος τολμά να πει μην απαξιώνετε, μην βρίζετε, μην λέτε στη μένα κτλ. Γιατί ακόμα και αν υπάρχει πρέπει εσωτερικά να το λύσουμε. Τα παίρνει, είναι στημένος, είναι φίλος του Καρυπίδη, είναι φίλος του Παντελίδη, είναι φίλος του Δελιζήση, είναι φίλος του Μαυράη. Το καλοκαίρι, πραγματικά, εγώ για το Διαμαντόπουλο, αν έχετε προσέξει και στα κείμενα μου και στην Άρης είσαι, αλλά και στο SDNA, ίσως να είμαι και ο πιο επικριτικός για συγκεκριμένα πράγματα. Τελείως διαφορετικά όμως αυτό το κατηγορούμε. Το καλοκαίρι λοιπόν οι 9 στους 10 έλεγαν ότι η καλύτερη μεταγραφή του Καρυπίδη είναι ο Διαμαντόπουλος και βλέπω τους ίδιους αυτούς ανθρώπους με μια απίστευτη τοξικότητα να λένε οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή ο Διαμαντόπουλος ότι είναι λαμόγιο χαρτάκιας και πώς το λένε και παίρνει μίζες. Και τα λένε αριανοί. Και έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία αντί να κριτικάρω τον Διαμαντόπουλο και τον κάθε Διαμαντόπουλο για τα πεπραγμένα του ως αθλητικό διευθυντή να προσπαθούμε να μπούμε σε μια διαδικασία εξηγήσεων, όχι παιδιά δεν είναι χαρτάκιας, όχι δεν έφερε το, αυτό στον παίκτη αυτόν, όχι με τον ένα έχει καλεσείς και σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που δεν οδηγεί πραγματικά πουθενά. Πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ συνειδητά απέχω από τέτοιου συζητήσεις. Συνειδητά απέχω, γιατί μου το λένε αρκετές φορές, κάποιοι μου στέλνουν βέβαια κείμενα που αφορούν εμένα ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Συνειδητά όμως απέχω, γιατί έχω αντιληφθεί πλέον ότι όχι η κριτική πρέπει να υπάρχει και πρέπει να γίνεται και όταν γίνεται με στοιχεία, ανοίγει μάτια. Εγώ πολλές φορές έχω ξυπνήσει από inbox φίλων αριανών που μου λέγανε Χρήσανθε αυτό και αυτό. Φίλε, δες λίγο αυτό, ψάξε λίγο εκείνο. Πάρα πολλές φορές. Από αναρτήσεις, από post. Που μπορεί να μην είχαν τον καλύτερο δυνατό λόγο, αλλά μιλούσαν με πραγματικά γεγονότα. Γιατί ο στόχος τους ήταν να ξυπνήσουν και κάποιον μέσα στην ομάδα. Να ευαισθητοποιήσουν κάποιον στην ομάδα. Να προλάβουν το κακό. Και πολλές φορές κάνουμε ένα λάθος. Θεωρούμε ότι όταν ασκούμε κριτική, κάνουμε κακό. Όχι. Η κριτική, όταν πραγματικά είναι η καλώς εννοούμενη κριτική, μπορεί να προλάβει καταστάσεις. Μπορεί να διορθώσει λάθος πρακτικές. Η κριτική είναι απαραίτητη, ειδικά σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης. Γιατί η έλλειψη κριτικής στο παρελθόν, και το λέω με τα γνώσεις και προσωπικών λαθών, η έλλειψη κριτικής μας οδήγησε σε πολλά λάθη. Είναι όμως άλλο αυτό, είναι άλλο η κριτική και είναι άλλο η απαξίωση. Είναι άλλο η προσπάθεια λασπολογίας. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι έχουν ταυτίσει την οντότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λάσπη. Λίγοι. Με αυτούς λοιπόν θεωρώ ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην ασχολούμαστε. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ομάδα έχει ανάγκη στήριξης. Η ομάδα έχει ανάγκη λύσεων. Και υπεύθυνοι για να βρουν λύσεις, υπεύθυνοι για τους 19 βαθμούς και τη θέση που βρίσκεται σήμερα ο Άρης είναι η διοίκηση, ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές φυσικά. Είναι υπεύθυνοι αυτοί για να επαναφέρουν τα θετικά αποτελέσματα. Είναι υπεύθυνοι αυτοί και στο τέλος της χρονιάς θα κριθούν ανάλογα με το αν έχουν πετύχει το στόχο ή όχι. Ο στόχος πρέπει να είναι η έξοδος στην Ευρώπη, ο μίνιμουμ στόχος. Και ο άλλος στόχος που πρέπει να υλοποιήσει ο Άρης είναι να πάει στον τελικό του κυπέλου και να διεκδικήσει το κύπελο. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι που έχει θέσει ο Άρης. Με μίνιμουμ όλων την ευρωπαϊκή έξοδο. Αν δεν πετύχεις φέτος την ευρωπαϊκή σου έξοδο, θα έχεις μια αποτυχημένη σεζόν. Αν δεν πας στον τελικό του κυπέλου, εκεί θα πρέπει βέβαια να δούμε υπό ποιες συνθήκες. Δηλαδή, άμα παίξω με τον ΠΑΟΚ και του δώσουν τρία χέρια πέναλτι και αποκλειστώ, θα έχω αποκλειστεί από αυτό. Αν παίξω όμως με τον Πανετολικό και τρώω την μπάλα κάτω τα πόδια και κάνω πέναλτι και δίνω την μπάλα πίσω και αποκλειστώ, θα φταίω ξεκάθαρα εγώ. Γι' αυτό λέω ως μίνιμουμ στόχο την ευρωπαϊκή έξοδο και βάζω και την κατάκτηση του τροπέου, που είναι ένας βασικός στόχος για τον Άρη. Έχει όμως μια διαφορά το ένα από το άλλο.
Το κύπελο ψάχνουμε να βρούμε. Εδώ κάτι Αστέρας Τρίπολης νομίζω παίζει στον ΟΤΕ. Σε ένα από τα κανάλια του ΟΤΕ. Εκτός αν δεν το έχει πουθενά, ψάξτε το λίγο τέλος πάντων. Για να λέμε την εξέλιξη για το στοίχημα για τους φίλους ακροατές. Τι, παρακαλώ. Ποιος, Γιάννενα. Τα Γιάννενα. Break. Όχι. Για ανέβασε. Πριν πάμε στο break και με αυτόν τον εκπληκτικό μονόλογο του Χρήσανθου, λοιπόν, να αναφέρουμε το πρόγραμμα το οποίο έγινε γνωστό για τη Super League τη 16η έως και την 20η αγωνιστική. Λοιπόν, με το ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου γύρου μετά τη διακοπή των εορτών. Και όσον αφορά τον Άρη, Δευτέρα 14 Γενάρη, 7 η ώρα, Άρης Λαμία, στο Βεγγέλιδης, Δευτέρα 14 Γενάρη. 16η αγωνιστική, 17η αγωνιστική, 20 Γενάρη, 5 και 4 Κυριακή, Λάρισα Άρη, συνέλευση Αρίνα. 18η αγωνιστική, Κυριακή 27 πρώτου του 19, 3 η ώρα, Λεβαδιακός Άρης, στο κομπό της Αρίνα. 19η αγωνιστική, Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 7, Άρης Πας Γιάννα στο Κλεάνδης Βικελίδης. Και 20η αγωνιστική, Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ομάδας από την 16η μέχρι την 20η αγωνιστική. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με την συνέχεια της εκπομπής και τη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Σαρώνιο ας πούμε. 0-1 Αστέρας Τρίπολης. Εντάξει, στο παραλίμνη. Που είναι τρίτη εθνική, το παραλίμνη. Ναι, εκείνα από τις Σέρες είναι ρε φίλε. Νομίζω είναι το χωριό του Μπαντμανίδη αυτό. Το παραλίμνη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Από εκεί, από ένα χωριό, από τις Σέρες είναι. Αλλά εντάξει, η ομάδα τρίτης εθνικής είναι αδύναμη. 0-1 με Τσιλιανίδη. Ο Αστέρας Τρυπόλεως στο μάτς που παίζει αυτή τη στιγμή για το κύπελο Ελλάδος. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση και φιλοδοξούμε βεβαίως ο Άρης να είναι εκεί. Έχει το παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Και με ισοπαλία περνάει, αλλά φυσικά θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει και την πρώτη θέση που έχει σημασία. Δεν είναι δηλαδή μόνο έτσι ηθικό το κομμάτι και για το γόητρο, καθώς οι πρώτες ομάδες θα είναι επικεφαλής των ομίλων και δεν θα παίξουν μεταξύ τους. Και λογικά οι καλύτερες ομάδες θα πάρουν τις πρώτες θέσεις. Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα και ναι, από τη βαθμολογία. Άρα θα αποφύγει ομάδες από την πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος, αν και ο ένας είναι ο ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι ο Άρης στην πρώτη οκτάδα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων θα αποφύγει τις καλύτερες θεωρητικά ομάδες. Θα δούμε. Για το κύπελο, για το πρωτάθλημα και γενικότερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που φέτος τον βλέπουμε αρκετά συχνά στο Κλεάνδης Βικελίδης. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω περισσότερο αν όχι όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Με την παρουσία του στο γήπεδο. Όχι βέβαια ως ποδοσφαιριστής όπως τον είχαν συνηθίσει πιο παλιοί βέβαια. Όπως ο Χρήσανθος που εννοείς μεγάλωσε. Τι εννοείς. Όχι, μεγάλωσε. Yeah. Και αυτός μεγάλωσε. Τι μεγάλο. Μικρός είναι αυτός ακόμα. Αυτός είναι σχετικά μικρός. Εντάξει, αλλά εσύ μεγάλωσες. Λοιπόν. Πόσο μεγάλωσα δηλαδή. Καλησπέρα σε τον καταρχήν. Θα μας πει ο Άγγελος Χαριστέας πόσο μεγάλωσες. Άγγελε, καλησπέρα. Το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο Χρήσανθο. Καλησπέρα. Τι λέει, Άγγελε, λέει μεγάλωσα. Αυτό τι λέω κι εγώ. 41 είμαι εγώ. 29 είναι ο Άγγελος, εντάξει. Αυτό. Μια μικρή διαφορά έχουμε. Ήταν να σου πω τώρα που έχουμε. Ακόμα έχουμε 2-3 χρόνια μπάλας που λέμε. Έτσι. και επειδή έχουμε και ένα πρόβλημα στην επίθεση, όπως έχεις διαπιστώσει, νομίζω ότι. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει Αριστεράς τώρα. Ένα 45 λεπτό. Το έχεις. Το 45 λεπτό. Όχι, 45 όχι, αλλά εντάξει, ένα δεκάλεπτο στο τέλος εκεί θα. Στο 80. Άνετα. Στα δύσκολα. Έχει βγει το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή ή όχι ακόμα. Ναι, έχει βγει εδώ και καιρό. Έχει βγει εδώ και καιρό, ναι. Γιατί τώρα τα βλέπω τα πράγματα τελείως διαφορετικά από ό,τι τα έβλεπα. Αν με ρωτούσες, ας πούμε, πριν 3 χρόνια, ναι. 2-3 χρόνια, ακόμα σκεφτόμουν σαν λίγο σαν ποδοσφαιριστής, τώρα μου έχει φύγει όλο αυτό το, ναι. Να το πω έτσι, πώς αισθανόμουν όταν έπαιζα μπάλα κτλ. Και τώρα σκέφτομαι περισσότερο οργανωτικά, τακτικά, πώς είναι από έξω τα πράγματα. Ναι. Πάντα όμως χωρίς να ξεχνώ ποτέ το πώς αισθάνεται και ένας ποδοσφαιριστής όταν είναι παίζει ποδόσφαιρο. Άγγελε, είναι πιο ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Ναι. Ξέρεις τι αίσθηση έχω. Ότι αν τώρα ήσουν 32-33 και πήγαινες προς το τέλος της καριέρας σου, θα επέστρεφες στον Άρη. Είναι το timing που λέμε και έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν όντως το σκέφτηκες εσύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, εσύ δεν κρύφτηκες όταν ξεκινούσα τον Άρη, θέλουν από εκεί που ξεκινάνε
να τελειώνουν κιόλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εκτός αν στην πορεία δένονται με κάποιο άλλο σύλλογο τόσο πολύ. Υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οκ. Okay. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν ήταν τώρα, θα επέστρεφες. Ναι. Τότε δεν ήταν το timing, υπήρχαν διάφορα χαζά που δεν στο επέτρεψαν, νομίζω. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι σε συνθήκες όπως είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη, με την υπάρχουσα, ας το πούμε, κατάσταση με τους παίχτες, τον πρόεδρο, τη διοίκηση, τον κόσμο που είναι πάλι συσπυρωμένος κτλ. Mm-hmm. Σίγουρα θα ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να επιστρέφω στον Άρη, στο να παίξω μπάλα και να τελειώσω την καριέρα μου εκεί. Και εκεί πέρα, και σε ευχαριστώ κιόλας που με ρωτάς αυτή την ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι ο Άρης έχει ξεφύγει αρκετά από τα τελευταία χρόνια, από την κατάσταση των τελευταίων χρόνων, και έχει λίγο περάσει σε ένα καλύτερο στάδιο, να το πω έτσι, και διοικητικά και οργανωτικά, και έχει βέβαια πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του, αλλά τα πρώτα βήματα, μη τι άλλο, έχουν γίνει. Και αυτό είναι που οφείλεται κυρίως στην όρεξη που είχαν οι άνθρωποι που ασχοληθήκαν και ο κ. Καρυπίδης, που είχα την τύχη να το γνωρίσω τώρα τελευταία που γύρισα και εγώ στην Ελλάδα. Και όντως θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, άμα έπαιζα ακόμα ποδόσφαιρο. Και είναι σημαντικό να το λες εσύ, γιατί οι παραστάσεις σου είναι από σχεδόν τα περισσότερα καλά μεγάλα πρωταθλήματα που είναι κάτι άλλο το ποδόσφαιρο μάλλον εκεί. Δηλαδή βλέπουμε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και λέμε το ίδιο ποδόσφαιρο παίζουμε και εδώ, με τους ίδιους κανόνες. Σίγουρα εγώ όταν έχεις παίξει περίπου το 80% της καριέρας στο εξωτερικό, οι παραστάσεις που έχεις είναι τελείως διαφορετικές, ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι τελείως διαφορετικός και αν μη τι άλλο είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά τις παραστάσεις που έχεις και τις εμπειρίες να τις πλασάρεις και να τις δεις να τις κουμπώσεις εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στα ελληνικά δεδομένα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλοι ξεκινάμε από κάπου και εγώ ξεκίνησα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, από το ελληνικό σύλλογο σαν τον Άρη, και δεν μπορώ να πω ότι, δηλαδή, ότι έχουν γίνει τρομερά βήματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν πάω να το σέβομαι και να σκέφτομαι ότι όλοι από κάπου ξεκινάνε. Και έτσι κι εγώ, τόσα χρόνια περνώντας από το εξωτερικό, τώρα έχω γυρίσει στην Ελλάδα και είμαι αφοσιωμένος και παρακολουθώ πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Σε διαβάζω στα blog της DNA, επειδή γράφω κι εγώ, σε βλέπω μια χαρά και σε βάζουμε και στο λαμπαουτάρις πάντα. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε αντίθεση, αν θέλεις, και με τους άλλους συναδέλφους σου, γράφεις με ονόματα. Είναι κάτι που πάντα το θέλω για την κριτική στο ποδόσφαιρο και είναι η αλήθεια ότι στην Ελλάδα οι 8 στους 10 δεν γράφουν για κακή απόδοση του Τσαλτίδη, να πω το δικό μου το όνομα, ή του Χαριστέ, να πω το δικό σου το όνομα, αλλά το πάνε λίγο γενικά. Έχω παρατηρήσει ότι γράφεις και λες ο τάδε ποδοσφαιριστής δεν μου άρεσε σήμερα, ο τάδε παίκτης δεν μου άρεσε σήμερα, μου άρεσε αυτός. Για μένα, όταν αυτό το κάνει ένας πρώην τροπεούχος ευρωπαϊκού κυπέλου και παίκτης εγνωσμένης αξίας, είναι σημαντικό, γιατί μου δείχνεις ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Είναι ένα κείμενο το οποίο κάνεις μία κριτική. Καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη, ο καθένας μπορεί να την κρίνει μετά από εκεί και έπειτα. Αλλά μ' αρέσει που το πηγαίνεις, ρε παιδί μου, έτσι όπως το σκέφτεσαι, με ονόματα. Αυτό θα έλεγα ότι οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια που ήμουν στην Ολλανδία, ήμουν πολύ κοντά στην ομάδα του Άγιαξ. Παρακολουθούσα τον τρόπο που οι πρώην ποδοσφαιριστές του Άγιαξ, να το πω έτσι, είναι μέσα στα πράγματα και χειρίζονται καταστάσεις γύρω από την ομάδα. Και εκεί πέρα που ήμουνα κι εγώ λίγο σε μια φάση, ξέρεις, να μην μιλάς πολύ, να μην πολύ αναφέρεσαι, να προσέχεις τι λες κτλ. Έμαθα, να το πω έτσι, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, δίπλα σας, πούμε, σαν το Ρόναλντ Ντεμπούρ, το Φρανκ Ντεμπούρ, δηλαδή ανθρώπους που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ, έμαθα ότι και εγώ σαν πρωτοποδοσφαιριστής του Άρη, με την εμπειρία που έχω, εάν κάνω μια σωστή κριτική με επιχειρήματα και χωρίς να κρυφτώ πίσω το δάχτυλό μου, που περισσότεροι το κάνουν αυτό, θα έχει κέρδος η ομάδα. Έτσι το σκέφτηκα και έτσι συνεχίζω
να το σκέφτομαι, γιατί ομάδες ας πούμε σαν τον Άρη, σαν τον ΠΑΟΚ, σαν και τον Ηρακλή γενικότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν ανάγκη όχι από μόνο οπαδικές, θα το πω έτσι, το εισαγωγικό κριτικές, αλλά έχουν ανάγκη και από εμπεριστατωμένες κριτικές που να έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν στο να καλυτερεύσει η ομάδα. Γιατί εγώ αγαπάω τον Άρη και η κριτική που κάνω δεν έχει να κάνει, δεν είναι κακοπροαίρετη ποτέ, είναι παρά μόνο καλοπροαίρετη για να κάνω, να χτυπήσω καμπανάκια σε κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να, να το κάνω. Να βέβαια στην Ελλάδα είμαστε ακόμα λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, πολύ, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω και συνέχεια πιο πιο. Για αυτά τα θέματα ή έστω για κάποια από αυτά σε ρώτησε ενδεχομένως και ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον οποίο ναι, μιλήσατε και ποδοσφαιρικά ή απλά είπατε δύο πράγματα απ' έξω απ' έξω, γιατί ήταν και... Ήταν και λίγο περίεργο τώρα το αποτέλεσμα προχθές. Ήταν και λίγο τρελαμένος, τον είδαμε. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να μιλήσετε πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω για τον κύριο Καρυπίδη ότι μου έκανε εντύπωση που πως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποδοσφαιρικά. Δηλαδή οι απόψεις μας ήταν πάνω κάτω οι ίδιες σχετικά με κάποια πράγματα. Αλλά το γενικό ζητούμενο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος, έτσι πως το γνώρισα, ο οποίος είναι παθιασμένος με τον Άρη και είναι, δηλαδή, βράζει το αίμα του. Είναι άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, θέλει να νικάει η ομάδα. Έτσι, δηλαδή, πως τον είδα και κατάλαβα, είναι ότι έχει πολύ μεγάλο πάθος με την ομάδα και δεν του αρέσει με τίποτα να χάνει. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο να συζητήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, όπως που είπα, είναι ότι γνωρίζει αρκετά, να το πω έτσι, από αγωνιστικού περιεχομένου πράγματα, δηλαδή κόβει το μάτι του, δεν είναι ας πούμε ένας πρόεδρος που βλέπει καθαρά μονάχα επιχειρηματικά μια ομάδα, αλλά έχει και άποψη για τους παίκτες που παίζουν. Ψιλοέπαιζε κιόλας, εντάξει. Δεν ήταν σαν το Χαριστέ, αλλά ναι. Στην Ειρηνούπολη έβαζε κάνα δύο γκολ. Εντάξει, εντάξει. Να πάμε σε αυτό ακριβώς που είπες και γι' αυτό σε βγάλαμε κιόλας, ότι πώς βλέπεις τον Άρη μέχρι στιγμής, δηλαδή είναι λίγο συγχυσμένος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Έγινε και η αλλαγή του προπονητή. Όχι φταίει ο προπονητής, όχι φταίνει οι παίκτες, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι παίξα με αυτόν, όχι βάλε το Μαυράι, όχι βάλε το Δελιζήσι. Πώς τα βλέπεις εσύ απ' έξω με ένα πολύ πιο ψύχρεμο μάτι και με ένα μάτι, ρε παιδί μου, του ποδοσφαιριστή. Είναι διαφορετικό, όπως είπες και εσύ, εμπεριστατωμένο. Είσαι άνθρωπος ο οποίος έπαιξε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο. Έχεις κατακτήσει το Euro. Δηλαδή, βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που είναι έλα ρε Χαριστέα τώρα, ξέρεις και εσύ από μπάλα. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ζούνε και αυτοί ανάμεσά μας. Μπορεί να αμφισβητήσουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Τι βλέπεις τον Άρη εσύ φέτος? Καταρχήν εγώ μου αρέσει να κάνω διάλογο. Δηλαδή μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και στο Instagram και στο Facebook παιδιά, παιδάκια, οπαδοί, φίλαθλοι κτλ. Τι πιστεύω για εκείνο και ανταλλάσσω απόψεις. Και δεν γίνεται να συμφωνούν όλοι σε όλα τα πράγματα. Φυσικά. Άσχετα που εγώ πιστεύω ότι όταν έχω παίξει πάνω από 400 παιχνίδια γνωρίζω κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσω και την άποψη κάποιου ο οποίος το βλέπει τελείως διαφορετικά με τη δική του ματιά και στο χέρι μου είναι να τον αποδείξω ότι έχω δίκιο σε αυτό που λέω, έτσι. Όσον αφορά αυτό που με ρώτησες για τον Άρη, πραγματικά παρακολούθησα τόσο πολύ την ομάδα του Άρη, σαν να ήμουν μέσα δηλαδή. Σκάουτερ. Σαν σκάουτερ ακριβώς. Είχα τονίσει κάποια πράγματα από την αρχή της χρονιάς, που βλέποντας ότι ο Άρης παίζει πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια, να το ξεκινήσω από εκεί, βλέποντας μια ομάδα πολύ φρέσκια, να το πω έτσι, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, εκεί κατάλαβα ότι, να το πω έτσι, ότι έχει γίνει μια δουλειά στην προετοιμασία για να έχει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα η ομάδα, να είναι φρέσκια στην αρχή. Και αυτό φάνηκε. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια ο Άρης όντως ήταν φρέσκος, έδειξε πολύ ωραία στοιχεία, έδειξε δηλαδή μια δηλωμένη ομάδα σε τακτικό κομμάτι και τεχνικό κομμάτι και κατοχή μπάλας. Δεν δεχόταν καθόλου εύκολα γκολ. Και αυτό το λένε και τα στατιστικά. Στα πρώτα πέντε παιχνίδια νομίζω δέχτηκε μόνο ένα αυτό γκολ. Και μετά από εκεί και πέρα όμως φάνηκε αυτό που είπα, το ακριβώς αντίθετο, ότι η δουλειά που έγινε στην προπόνηση, στην προετοιμασία ήταν καθαρά για να κάνει η ομάδα ένα μπαμ στο ξεκίνημα που το έκανε. Από εκεί και πέρα είδα μια μεγάλη κοιλιά στην ομάδα, οι καινούργοι ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν
Σωματώθηκαν λίγο αργότερα στην ομάδα. Κάποιοι δεν έχουν σωματωθεί ακόμα, όπως θα το πω έτσι, ο Ματίνες νομίζω δεν έχει ακόμα σωματωθεί μέσα στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα βλέπεις ότι αρχίζει ο Άρης σιγά σιγά, παιχνίδι παιχνίδι, ήρθαν τα πιο δύσκολα παιχνίδια, και αρχίζει και κάνει μια κοιλιά η ομάδα, η οποία πραγματικά ήταν και συνεχίζεται ακόμα για μένα αυτή η κοιλιά, και αυτό οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι η ομάδα ήταν προσανατολισμένη για ένα δυνατό ξεκίνημα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα του Άρη φυσικά αγωνιστικά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πιστεύω, όλοι όσοι είναι μέσα στην ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή όσους έχω ακούσει έχουμε πάνω κάτω τις ίδιες απόψεις. Αλλά εκεί που θα ήθελα εγώ να τονίσω περισσότερο και να σταθώ είναι στο ότι ο Άρης γενικότερα, να το γνωρίζεις πολύ καλύτερα που είσαι τόσα χρόνια mm-hmm. δίπλα στην ομάδα, ότι έχει μια τάση, να το πω έτσι, εσωστρέφειας όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, και ξεχνάει μια τέτοια ομάδα πως τα τελευταία 5 χρόνια δεν ήταν στα σαλόνια της Super League και ταλαιπωρούταν σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Δεν έχουμε ρεαλισμό. Ακριβώς. Όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και γίνεται ένα μπαμ στην αρχή του πρωταθλήματος, πιστεύω ότι εκεί έγινε ένα μικρό λαθάκι, που όταν όλοι είναι σε εφορία και τα λοιπά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι μιας ομάδας και ποια είναι και τα δεδομένα που έχεις σε μια ομάδα. Δεν αρκεί μόνο το αποτέλεσμα για μένα, γιατί και τον ΠΑΟΚ τον βλέπουμε πάρα πολύ δυνατό στο αποτελεσματικό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη, να το πω έτσι, στην κοιλιά που έκανε αγωνιστικά, να κερδίσει κάποια παιχνίδια και με λίγο τη βοήθεια της τύχης, θα έλεγα. Τον Ολυμπιακό, αλλά το πιο χαρακτηριστικό αυτό είναι. Ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι εκεί πέρα υπήρξε μια μικρή ανακατοσούρα και ο Άρης πρέπει να μάθει αυτές τις εσωστρέφειες να τις αντιμετωπίζει λίγο καλύτερα. Να μην πέφτει δηλαδή σε μια κατάσταση που μπλέκαμε και εμείς, θυμάμαι, όταν έπαιζα ακόμα μπάλα στον Άρη, που γράφανε κάποια, ξέρω εγώ, αθηναϊκά μέσα, ο Άρης δεν βλέπετε, δεν κάνει δεράνη, και επηρεαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι που τα διαβάζαμε, ενώ πραγματικά η ομάδα πρέπει να είναι λίγο πιο καλά θωρακισμένη. Mm-hmm. Γιατί είναι καινούρια ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Είδα πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα του Άρη αυτές τις πρώτες 14 αγωνιστικές, είδα και πολλά αρνητικά. Αλλά το ζήτημα είναι να μην υπάρχει μια καταστροφολογία. Ο Άρης για μένα φυσιολογικά θα μπορούσε να έχει άλλους 5-6 βαθμούς άνετα, αλλά και πως χάθηκαν αυτοί 5-6 βαθμούς μου δείξανε κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνανε σε όλη αυτή την πορεία. Mm-hmm. Ξέρεις τι, Άγγελε, όμως είναι και η αγανάκτηση του κόσμου, εντάξει, που μέχρι ένα βαθμό είναι δικαιολογημένη. Ίσως γιατί βλέπει και μια ομάδα που ακόμα και στην περίοδο που κάνει την κοιλιά της χάνει τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Και δεν σου λέω τώρα, ας πούμε, για το μάτς με τον Πανελλικό, παιχνίδι όπως με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή με τον Ολυμπιακό. Είναι μάτς τα οποία τα χάνει στα σημεία πολλές φορές. Και ίσως αυτό να χτυπάει κάποιες φορές και λίγο πιο άσχημα, ας πούμε. Σίγουρα, όταν έχεις τρία πέναλτι, σου έχουν δοθεί τρία πέναλτι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ έχει ο Άρης τόσα πολλά πέναλτι ούτε σε κάθε παιχνίδι. Έξι δηλαδή, δεν είχε σε τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια δεν είχε ο Άρης έξι. Ακριβώς. Χάθηκα και τα τρία, και αυτά τα τρία πέναλτι ήταν, μάλλον για μένα, ήταν όλα πέναλτι με βαθμούς από πίσω. Ναι. Που πραγματικά αυτοί οι βαθμοί που χαθήκαν με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι όμως μόνο αυτό, ότι χάθηκαν τρία πέναλτι. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό, μιας κατάστασης που σε δεδομένες στιγμές του παιχνιδιού υπάρχουν κενά, τα οποία είναι κενά αυτοσυγκέντρωσης, και το έχω τονίσει πολλές φορές αυτό, που γίνονται ατομικά λάθη στη συνέχεια, ναι, και το πληρώνει η ομάδα. Δηλαδή μπορεί να είναι ο Άρης πολύ καλύτερος από τον Πανετολικό για 60-70 λεπτά, αλλά μετά να γίνεται ένα τραγικό λάθος, η ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ και με 10 παίχτες, και μετά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυσκολεύουνε. Οπότε συλλογικά, άμα το πάρεις, ο Άρης έχει πληρώσει όλα του τα λάθη που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, και θα έλεγα ότι έχει εκμεταλλευτεί πολύ λιγότερο τα λάθη των αντιπάλων του μέχρι τώρα, δηλαδή στο πρωτάθλημα. Είναι λάθη που νομίζω οφείλονται σε μεγάλο βαθμό και στην πνευματική κούραση που έρχεται μέσα από την σωματική μέσα σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό. Το θέμα είναι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί ό,τι βλέπεις από εδώ και πέρα. Ό,τι έγινε, έγινε και δεν αλλάζει. Υπάρχει τώρα το παιχνίδι στην Ξάνθη, μετά ο δεύτερος γύρος
μπορεί να γυρίσει το πράγμα για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά και εντελώς ποδοσφαιρικά αναλυτικά να το πούμε, ναι. Δηλαδή θα έλεγα ότι ο Άρης είναι πολύ δύσκολα. Και θα σας πω και το λόγο γιατί είναι πολύ δύσκολα. Γιατί βλέπω στατιστικώς ότι ο Άρης δύσκολα παίρνει βαθμούς εκτός έδρας. Ναι. Ιδιαίτερα με μεγαλομεσαίες ομάδες, θα το πω έτσι. Έχει τρεις νίκες βέβαια. Έχει τρεις νίκες οι οποίες γίνανε με ομάδες οι οποίες είχαν στόχο την παραμονή, να το πω έτσι, με Λαμία, με τον Όφη, με τον Απόλλων Σμύρνης. Αλλά με μεγαλομεσαίες ομάδες όπως τύπου Πανιόνιο, θα έλεγα... Και τα Γιάννενα ακόμα. Λάρισα. Ο Άρης βλέπω ότι έχει μια δυσκολία στα παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι ένας τελείως διαφορετικός Άρης εκτός έδρας και ένας τελείως διαφορετικός Άρης στο Κλειάνης Βικελίδης. Εάν δεν κατεφέρει για μένα ο Άρης να μάθει να παίζει και εκτός έδρας, δηλαδή να πηγαίνει μέσα στην Αθήνα, να πάει στον Αστέρα Τρίπολης, να πάει στο Πανετολικό, να πάει μέσα στην Ξάνθη. Εκεί θα κριθεί. Εκεί θα κριθεί νομίζω πού θα είναι στο τέλος η ομάδα, σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί μέσα στο Κλειάνης Βικελίδης, τον Άρη τον είδα σε πολλά παιχνίδια, είναι πολύ δυνατός, χάνει και έχασε κάποια παιχνίδια στην λεπτομέρεια και στην, να το πω έτσι, σε λάθη ατομικά και δεν το βλέπω να έχει πρόβλημα στο Βικελίδης, αλλά το νέο βλέπω να έχει μεγάλο πρόβλημα στα εκτός έδρας παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν έχεις στο δεύτερο γύρο να παίξεις μέσα στον Παναθηναϊκό, μέσα στον Ολυμπιακό, μέσα στον ΠΑΟΚ, μέσα στην Τρίπολη. Έτσι. Που είχα πει εγώ πριν δύο μήνες για την Τρίπολη ότι τη βλέπω μέσα στην Εξάδα και η Τρίπολη δεν έχει ακόμα βαθμό και τώρα βλέπεις ότι σε έχει φτάσει και πάει και πολύ καλά. Νομίζω είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη, δεν νομίζω ότι είναι ο Πανατολικός. Νομίζω ότι η Τρίπολη είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη και εξαρτάται από τον Άρη την Κυριακή θα είναι και η Ξάνθη. Αν την περάσει θα την αφήσει πίσω. Αν όμως μείνει πίσω και από την Ξάνθη, τότε μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω, Ξάνθη, καταρχήν ότι ο Άρης παιχνίδια τα οποία δεν μπορεί να τα κερδίσει μέσα στο παιχνίδι. Να μην τα χάνει. Δηλαδή, την ώρα του παιχνιδιού, να μην τα χάνει. Ναι, σε διάβασα που το έγραψε αυτό. Άγγελε, δεν θα υπήρχε όμως ξεφωνητό. Σκέφτεσαι ο Παντελίδης εν τω μεταξύ, αυτό που έγραψες, επειδή κάναμε το ρεπορτάζ, ήταν έτοιμος να το κάνει. Είχε σηκώσει τον μπάσα, δεν ξέρω αν το έγραψες γιατί το είδες κι εσύ, ή αν απλά το έγραψες γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Είχε σηκώσει τον μπάσα. Να τον περάσει στο παιχνίδι. Έκανε προθέρμανση ο Μπάσα και στα πλάνα που κάνανε στον πάγκο ήταν να τον περάσει για να βάλει αλλά να τρώει τον γκολ στο λεπτό τον πρόλαβαν εξελίξη και τον αλλάζει. Εγώ θα έλεγα ότι και τα δύο παιχνίδια μέσα τα τελευταία με Παναθηναϊκό και το τελευταίο με Πανετολικό θα έλεγα χαστήκανε στη λεπτομέρεια το ότι δεν έγινε η σωστή αλλαγή τη σωστή ώρα. Δηλαδή με Παναθηναϊκό θυμάμαι ήταν από το 87 νομίζω. Ο Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες το έτοιμος να μπει που θα γινόταν εκεί, θα έμπαινε ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να κρατήσει την μπάλα τελευταία λεπτά, να κερδίσει ένα φάουλ που ήταν σκασμένη ομάδα κτλ. Δεν έγινε αυτή η αλλαγή και προχθές πάλι βλέπω ότι ενώ γνωρίζεις ότι το σκορ 1-1 δεν είναι κακό όταν παίζει με 10 παίκτες για πόσα λεπτά, γύρω στα 75 λεπτά. Για μένα δεν θα ήταν κακό το σκορ εάν έλυγε 1-1 και το βλέπω σαν, το βλέπω εντελώς προπονητικά, δεν το βλέπω κατάλαβα τι λες, ναι, όχι ως Άρης και Πανετολικός, ναι. Ακριβώς. Θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε μετά να βγεις και να πεις ότι δεν, όταν είσαι με 10 παίκτες και γυρίζεις από το 0-1 και το κάνεις 1-1, θα ήταν μια χαρά βαθμός για μένα. Από εκεί και πέρα όμως δεν βγήκε το παιχνίδι, δέχτηκες και το γκολ που δέχτηκες και μετά είναι, εννοείται πως ο κόσμος έχει μεγάλες απαιτήσεις. Αυτή η ομάδα έχει ευχή και κατάρα να είναι μεγάλη ομάδα, αλλά και ο κόσμος να έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Έτσι. Είναι βαριά η φανέλα, Χρυσάνη, δεν είναι. Έτσι. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι Πανετολικός, γιατί έπαιξε στον Πανετολικό, δεν έχει καμία σχέση το μέγεθος. Όπως με τις περισσότερες ομάδες. Εγώ το λέω για τον Ατρόμητο που είναι μια εξαιρετική ομάδα. Παίζουν όμως μονίμως χωρίς άγχος. Είτε χάσουν είτε κερδίσουν, ένα και ταυτό. Δεν πάει, έχει 500 άτομα στην κερκίδα. Δεν είναι. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό. Μεγάλη υπόθεση. Τα μεγάλα καράβια έτσι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που είναι μεγάλες ομάδες. Τι ακούνε, τι γράφονται, τι λέγονται. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να μάθει να παίζει με πίεση.
Γιατί όταν φοράς μια φανέλα σαν το φανέλα του Άρη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πίεση. Είναι ο κόσμος και όλοι γύρω-γύρω την ομάδα θέλουν αποτελέσματα, θέλουν νίκες, θέλουν μεγάλα πράγματα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνεις κανένα παιχνίδι στην τύχη του και κανένα παιχνίδι να μην... Δηλαδή να φέρνεις όσο μπορείς τα πράγματα στο ταβάνι που μπορεί να φέρεις στην ομάδα. Γιατί υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Έτσι. Πριν σε ευχαριστήσουμε, καταρχήν μια απορία την έχω από παλιά. Δεν θυμάμαι αν σε έχω ρωτήσει τότε. Το 27 πώς το έχεις διαλέξει τότε, το 27 πώς είχε έρθει. 2 και 7 μας κάνουν 9. Το ξέρεις ότι... ναι, ωραία. Τότε νομίζω το 9 το είχε ο Απόστολος Λιολίδη, δεν θυμάμαι. Ο Τόλης το είχε, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Και εγώ ήμουν από τσιρικά τότε, ρε παιδί μου, και λέω πήγα. Α, το πήγε έτσι. Το πήγα 2 και 7. Ναι, και ο Κόκε μετά. Ναι. Και ο Κόκε το είχε κάνει αυτό. Είχε πάρει το 27. Όταν ήρθε ο Κόκε, το 27 είχε πάρει. Και μπα και αυτό γι' αυτό το έκανε. Μπορεί. Το 2 και το 7. Πιθανό. Έχει. Πάντως είναι απίθανος ο τρόπος που ένας ποδοσφαιριστής διαλέγει το νούμερο. Πες μας για τον Άγγελο, τι σκοπεύεις να κάνεις. Ασχολείσαι με προπονητική και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το έχεις στο μυαλό σου. Αυτό καταρχήν που σκέφτομαι να κάνω τώρα είναι να τελειώσω σπουδές γύρω από το ποδόσφαιρο. Ήμουνα όπως σου είπα 2 χρόνια πολύ κοντά στην ομάδα του Άγιαξ. Mm-hmm. Έχω μια πολύ καλή επαφή και με τον Βαντεσάρ και με τον Όβερμανς. Γενικότερα δηλαδή έχω ανταλλάξει πολλές συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ που ταιριάζουν πολύ απόψεις μας σε πολλά πράγματα και προσπαθώ να κατανοήσω το πώς είναι η πλευρά, η άλλη πλευρά του νομίσματος που να βρίσκεσαι και να ελέγχεις μια ομάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που, να το πω έτσι, με συμβουλέψανε και μου είπαν ότι όσο καλά και να γνωρίζεις τα ποδοσφαιρικά, έχεις παίξει τόσα παιχνίδια κτλ, αυτό που μετράει είναι πρέπει να είσαι έτοιμος και με τις σπουδές σου να αναλάβεις ένα οποιοδήποτε πόσο στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν χρονιά με τη χρονιά. Έτσι είναι. Και οι νοοτροπίες αλλάζουν και θα πρέπει να είσαι έτοιμος να είσαι έτοιμος, δηλαδή να ακολουθήσεις αυτό όπως είναι η κατάσταση τώρα. Σήμερα. Και όχι όπως τη θυμάσαι εσύ όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Έτσι. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο σκοπός μου τώρα, να γίνω έτοιμος από όλες τις πλευρές, γιατί όπως είπαμε είμαστε ακόμα μικροί. Δεν μας έχουν πάρει τα χρόνια. Έτσι. Και άμα κατορθώσω στο επόμενο χρόνο να έχω τελειώσει αυτές τις σπουδές, τότε για μένα θα έχω πλέον και με τη βούλα, θα έχω όλα τα φόδα για να ασχοληθώ και να... Και να έρθεις στον Άρη. Μακάρι να έρθει αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω και ανοιχτά, μακάρι να έρθει αυτή τη στιγμή όταν θα είναι όριμα τα πράγματα και για μένα και για την ομάδα. Και κλείνοντας να πω ότι... Χρειάζεται πάντως, Άγγελε, ανεξάρτητα από σένα, ο Άρης χρειάζεται παιδιά δικά του να στελεχώσουν την ομάδα, αλλά και παιδιά που έχουν τεράστια αναγνώριση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι μια ζωή, λέγαμε ο Ντίνος ο Κουής. Ο Ντίνος ο Κουής. Ο Ντίνος ο Κουής, μέναμε στον Ντίνο τον Κουή. Πήγαμε το καλοκαίρι στην Ολλανδία και μας ρωτούσανε, προφανώς και δεν ξέρανε πού έχεις παίξει στο ξεκίνημα κτλ. Μας λέγανε τον Μαχλά και τον Χαριστέα. Ξέρετε, μας λέγανε τον Χαριστέα. Όχι, λέω, ποιος είναι ο Χαριστέα, δεν το ξέρω. Το ξέρετε. Είναι ένας Έλληνας, λέει, έπαιζε λέει, στον Άγια Ξέντερφορ. Το ξέρετε, το Χαριστέα. Είναι τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Και ο Άρης νοσεί στο κομμάτι αυτό, γιατί έκανε και τα δικά του λάθη. Βασικά δεν τα έκανε ο Άρης. Παράγοντες τα κάνανε και τα έχει δεχτεί στην πλάτη του ο σύλλογος. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Οι άλλες ομάδες και ειδικά στην πόλη μας, και καταλαβαίνουν όλοι ποιοι εννοούν, το έχουν εξαργυρώσει στο έπακρο. Είτε λεγόταν Ζαγοράκης, είτε λεγόταν Βρίζας, είτε λεγόταν οπωσδήποτε. Ο Άρης, ίσα-ίσα μπορεί να σε κυνηγούσε κιόλας λίγο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι ο Άρης υστερεί σε αυτό το κομμάτι των βετεράνων ποδοσφαιριστών, δηλαδή σε μια πιο μικρή ηλικία εννοώ, έτσι. Έχει παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και έχουν φορέσει και έχουν τιμήσει την ομάδα του Άρη, τη φανέλα του Άρη. Αλλά ο Άρης λείπει από λίγο πιο μικρότερη σου ηλικία. Έτσι. Εκεί στους 40-45 άριδες, κατάλαβες. Και όμως είχαμε πρωταθλητές, ο ένας πρωταθλητής Ευρώπης μιλάει μαζί μας, ο άλλος ήταν στον πάγκο του Πανετολικού προχθές, έτσι. Ο άλλος ο Φάνης, ο Κατεριανάκης,
μαζί ήσασταν με το Φάνη πόσα χρόνια ήταν και αυτός. Ο Άρης είχε πρωτοκλασάτα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές εκείνης γενιάς. Τι έχει πάρει ο Άρης από αυτό και τι, και τι έχουν πάρει όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Και έβγαζε παίχτες από τα σπλάχνα του τότε. Καλά, πέρα από αυτό, εγώ σου λέω, τους έβγαλε. Κάτι το οποίο δεν το κάνει πλέον στο τόσο λέω τους παίχτες που πήγαν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Άγγελος, ο Φάνης, ο Τραϊανός, ο Δέλλας. Ο Αβραάμ, ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Έτσι. Όχι, ο Άρης έχει αυτό το προφίλ και πρέπει να συνεχιστεί. Και, και όπως είπα, εύχομαι να έρθουν έτσι τα πράγματα, να είναι όριμη ομάδα, να είμαι όριμος και εγώ να βοηθήσω. Και, γιατί ο Άρης έχει μια δυναμική, η οποία εγώ, επειδή έχω παίξει σε πολλές διαφορετικές ομάδες στην καριέρα μου, με διαφορετικό στυλ, πρωταθλήτριες που παλεύανε, μεσαίες, πιο μεγάλες, πιο έτσι, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, που πρέπει να αποκτήσει το δικό της αγωνιστικό προφίλ και χαρακτήρα, και να, δηλαδή να γίνει μια ομάδα, τη φαντάζομαι και την έχω σαν όνειρό μου, πώς είναι η Ατλέτικο Μπιλμπάο στην Ισπανία, η οποία έχει ένα στυλ, ένα βήμα, μια ροή των πραγμάτων. Μια δική της φιλοσοφία. Και να ξέρεις ότι ο παίκτης του Άρη που παίζει εκεί είναι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Για μένα αυτό είναι το όραμα που έχω έτσι, για αυτή την και χωρίς ισοστρέφεια, όπως είπες. Είναι βασικό. Ακριβώς. Να το αποβάλουμε. Είναι βασικό. Πάνω απ' όλα. Εμείς Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην ομάδα μια ευχόμαστε αυτό, καλά. Το είπαμε. Και μακάρι να έχουμε τέτοιες ποδοσφαιρικές κουβέντες όσο το δυνατόν συχνότερα. Θα σε παρακολουθούμε, σε διαβάζουμε και να άρχισε και τακτικά στο Βικελίδης. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλά, και καλές γιορτές. Πάνω απ' όλα. Υγεία. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Χαριστέα. Νομίζω κάναμε μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα μετά από καιρό. Ναι. Και κάναμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα και έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέει ο Χαριστέας να μπει στόπ στην καταστροφολογία. Ο Χαριστέας που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια ούτε με τον Καρυπίδη, ούτε με τον Καλαϊτζίδη, ούτε με τον Αρβανιτίδη, ούτε με τον Σκόρδα, ούτε με τον Αθανασιάδη, ούτε με τον Κόντι, ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Και είναι και μια φωνή ενός ανθρώπου. Ήτανε στον Άγιαξ, στη Βέρντερ Βρέμης, στα υψηλότερα πρωταθλήματα, πρώτο σκόρερ παντού, πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει τεράστια υπόθεση όμως, να σου πω κάτι. Το παιδί αυτό να τα έχει βιώσει και από μέσα και από έξω και σήμερα να λέει λίγο πολύ αυτά που λέγαμε στον πρόλογο. Είναι τεράστιο το μήνυμα που στέλνει ο Χαριστέας σήμερα μέσω της εκπομπής. Τεράστιο. Σίγουρα και έχει ένα πολύ βασικό προσόν ο Χαριστέας. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Όποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής περάσει τα σύνορα και παίξει στο εξωτερικό, θες ένα χρόνο, θες δύο χρόνια, θες τρία χρόνια, αλλάζει ο τρόπος σκέψης του και ο τρόπος που προσεγγίζει τον ποδόσφαιρο. Και με τον Χαριστέα φαίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι μιλάει ακομπλεξάριστος, δεν κολλάει στο να πει κάτι, δεν κολλάει στο να χαλάσει καρδιές. Αυτό που βλέπει και αυτό που πρέπει να πει. Θα το πει. Εντάξει, και είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι μακάρι μια μέρα. Ο απόλυτος ηδήμονας κτλ. Συζητάω, προσπαθώ να πείσω με επιχειρήματα, λέω την άποψή μου. Αυτό, με αυτό είναι. Και να σου πει, έχει παίξει 400 παιχνίδια, ρε φίλε, στην Bundesliga και, στον Άγιαξ και, στο κορυφαίο επίπεδο τώρα. Τι μου λες τώρα. Τέτοιες ποδοσφαιρικές κουβέντες θέλουμε να κάνουμε. Τέτοια άτομα προσπαθούμε να βγάζουμε στην εκπομπή. Το μόνο εύκολο θα ήταν κάθε μέρα να βρίσκουμε και ένα και να παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Αλλά δεν τόσο εύκολο. Ναι, θέλουμε τέτοιες φωνές, θέλουμε όπως αυτή του Χαριστέα. Και είπε και πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα μπορέσετε να διαβάσετε μετά και στο Λαμπαουτάρης, αλλά να ακούσετε. Θα ανέβει η συνέντευξη ξανά. Και πάλι τη συνέντευξη του Άγγελου Χαριστέα. Break. Δείτε τώρα. Ήρθε ο Πανετολικός. Συνομώτησε όλο το σύμπαν. Μας κέρδισε. Και πήγε και αποκλείστηκε από την Ιερά Πέτρα στο κύπελο. Έμεινε στο 0-0 στην Ιερά Πέτρα και αποκλείστηκε αγκαλιά με την Ιερά Πέτρα. Και είναι η πρώτη ομάδα από την Super League που μένει και επίσημα και με τη βούλα εκτός συνέχειας του θεσμού σε αυτή τη φάση των ομίλων. Και αποκλείστηκε από μια ομάδα τρίτης εθνικής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό αναδεικνύει ακόμα περισσότερο και τα εγκληματικά προσωπικά λάθη που έγιναν το Σάββατο. Δύο εισιτηριάκια έχουμε για το παιχνίδι του Άρη με τον Χολαργό. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Πάρα πολύ καλή συνέντευξη του Άγγελου Χαριστέα. Με πάρα πολλά μηνύματα και σημαντικά και άξια αναπαραγωγής. Θα τα ανεβάσουμε σε λίγο.
και θα βάλουμε και τη συνέντευξη. Βέβαια, όλες τις συνεντεύξεις αλλά και τις εκπομπές μπορείτε να τις ακούτε στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube και βεβαίως υπάρχουν και σχετικές αναρτήσεις στο All About Aris. 0-3 ο Αστέρας Τρίπολης, την ομάδα του Παραλιμνίου. Ο Βουβίκας βλέπω έβαλε το τρίτο γκολ. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα η Τρίπολη με την ομάδα από, από τα Σέρας. Δεν ρωτήσαμε τον Άγγελο, γιατί και ο Άγγελος από εκεί κοντά είναι, από πώς το λένε το χωριό εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Το Στριμονικό είναι. Ποιο είναι εκεί πέρα με τη λίμνη. Σερών. Κάπως λέγεται. Όχι Σιδηροκάστρο. Στριμονικό Σερών. Νομίζω Στριμονικό. Κάτι τέτοιο. Είχε έρθει ο Χαριστέας με ένα χιλιάρικο. Τον είχε πάρει τότε ο Στάθης Κουτλιάνης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Στάθαρος τον είχε φέρει. Είχε βάλει κάτι πινελί και ο Στάθης επιγράντα. Λοιπόν, με εισήγηση Μιχαλίτσιου τότε. Αλλά τον είχε φέρει ο Στάθης Κουτλιάνης. Τον Άγγελο του Χαριστέα με ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Εκείνη την εποχή, όχι 1000 ευρώ ψέματα, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο δραχμές. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές. 23-10-287-888. Ανοιχτές γραμμούλες για όλους εσάς να σχολιάσουμε και τη συνέντευξη του Άγγελου αν θέλετε. Ο 779 λέει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξαναγίνει αγιασμός όπως έκανα πρόσφατα Απόλλων και Όφη. Δεν γίνεται 9 σερί μας με λίγες φάσεις και από το πουθενά να τρώμε γκολ. Εντάξει. Χρειάζεται η βοήθεια του Θεού πάντα, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνουμε στον Άρη πάντα και να λέμε ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες όμως. Παρακαλώ στο πρώτο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Στριμονικό. Στριμονικό, εγώ τι είπα, αυτό δεν είπα. Σωστά είπες. Α, μπράβο. Ναι. Αμφισβητούσες τον εαυτό σου. Ναι, δεν το θυμόμουν, ρε παιδί μου. Μήπως έλεγα κανένα άσχετο τώρα. Σεπτέμβριο του 97. Έτσι, νομίζω 1 εκατομμύριο πρέπει να έχει δώσει το Άρης. Και θυμάμαι, ήταν εισήγηση, γιατί μόλις ψιλοξεκινούσα τότε το ρεπορτάζ εκεί το 96-97. Όχι ψέμα, το 95 το ξεκίνησα. Αλλά τέλος πάντων, άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ με τον Άρη. Και επέμενε ο Κουτλιάνης να τον φέρει. Δηλαδή λέγανε εντάξει, ένας φέρελπης, δεν υπήρχαν και ίντερνετ και τέτοια και τηλεοράσεις και τέτοια. Ένας παίκτης τώρα από το Στριμονικό Σερών, ποιος είναι αυτός τώρα που και θα φέρει. Και βάζει την πρώτη του χρονιά στη Β' Εθνική, καμιά 8-9 γκολ και ξεκινάει δεκάδα στην Τούμπα. Αφήνει έξω τον Τσέβες, πώς λεγόταν, ο Φυρός. Και ο Φυρός, ναι. Με το 27 και το μαλλί την μπούκλα. Αυτό. Και το Δεκέμβριο πάει Αθηναϊκό. Τον έστειλαν, ναι, λάθος τότε. Μαζί με τον Θεοδωρίδη τότε, του στείλαν Αθηναϊκό και είναι αλήθεια ότι πραγματικά αυτούς τους δύο τους είχε φέρει πίσω ο κόσμος με τις αντιδράσεις που είχαν εκείνο το διάστημα. Τέλος πάντων. Τι ωραία όμως τα είπε. Δηλαδή, υπάρχει, όταν έχουμε ένα σταθμό όλο δικό μας, όπως είχαμε παλιά το Άρης FM και τώρα έχουμε το Γέλο, δεν κάνει καθόλου καλό. Βγαίνω εγώ και μαλώνω που δεν θέλω, ούτε μ' αρέσει. Γιατί δεν αμφισβητώ και ότι τα παιδιά που κάνουν εκπομπές είναι Άρης, αλλά φαγώθηκαν τώρα με τον Καρυπίδη που κατέβασε το παραθυράκι και μάλωσε με τον... Είναι τόσο εκτός λογικής. Δεν φέρουν ποτέ τη θέση τους σε θέσεις τελέχους ομάδας. Πώς είναι, ας πούμε, μέσα από την ομάδα τα πράγματα. Η ομάδα τώρα, ας πούμε, πάει να παίξει την Ξάνθη. Όλοι θα πούμε πια Ξανθούλα. Τι Ξανθούλα, ρε. Να σου πω κάτι πάνω στο κομμάτι αυτό και δεν αναφέρομαι στο Γέλο. Αναφέρομαι γενικότερα σε παραγωγούς και δημοσιογράφους. Στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι που είτε κάνουν καλά τη δουλειά τους, είτε κάνουν τη δουλειά τους καλά για τα αφεντικά τους. Αυτό όμως κρίνεται καθημερινά από τον κόσμο. Και υπάρχει, ειδικά στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ο τρόπος να γεμίσουμε ώρες. Πώς γεμίζουμε ώρες? Δεν έχουμε έναν επαγγελματία ο οποίος ξέρει τη δουλειά του, αλλά έχουμε παιδιά που είτε αγαπάνε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, είτε είναι απλά οπαδοί και παίρνουν ένα μικρόφωνο. Πολλές φορές λοιπόν αυτά τα παιδιά χωρίς καμία απολύτως σκοπιμότητα. Μα δεν τους αποδίδω σκοπιμότητα. Αυτό λέω. Όταν όμως ο ίδιος ο σταθμός έχει το Διαμαντόπουλο και μετά ξεκινάει εκπομπή που τον αποκαλεί Πριονόπουλο, έναν με διαστρεβλωμένη άποψη να πιάσει ακροατή, μου κάνει κακό, δεν το καταλαβαίνει. Ναι, παρόλα αυτά ο κάθε σταθμός
έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιοι κάνουν εκπομπή. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αριανοί και δεν αντιλαμβάνονται πολλές φορές ότι μέσα από μία, όχι κριτική, μέσα από μία έστω κουβέντα, μία λέξη όπως είπες, μπορεί να δημιουργηθεί όντως πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το ότι εντάξει μωρέ είπαμε για μια κουβέντα. Εντάξει, αλλά την ίδια στιγμή θα σου πω κάτι για το γέλο, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι εκεί που τους εκτιμώ ιδιαίτερα, προσπαθούν από την πρώτη μέρα που βγήκαν τα παιδιά εκεί στο γέλο και δεν τους έχω δει σε καμία των περιπτώσεων με ανταγωνισμό ή τίποτα άλλο, προσπαθούν πραγματικά, ο στόχος τους είναι να βοηθήσουν τον Άρη και το έχουν πετύχει σε αρκετές περιπτώσεις να συσπυρώσουν. Μέσα από εκεί βγαίνει όμως και αυτή η παθογένεια που λέμε. Ναι. Δηλαδή δεν ερχόμαστε ποτέ από τη θέση, αλλά με συγκινεί ότι βγαίνουν πολλές φωνές σωστές. Ότι ρε παιδιά καθίστε, ρε παιδιά δεν βγαίνει εκείνο το μπούγιο, τον αίρε να τους κρεμάσουν όλους. Εμείς μετά από τόσα χρόνια, Άλεξ, έχουμε και ένα πλεονέκτημα ότι έχουμε την εμπειρία να αντιλαμβανόμαστε πότε ο Χαριστέας πρέπει να μιλήσει και να τοποθετηθεί, γιατί πραγματικά εγώ τον χάρηκα. Με τον τρόπο που μίλησε σήμερα. Έβαλε ιόδιο στην πληγή μας και πολύ καλά έκανε. Είπε ότι δεν είμαστε σε θέση ισχύως. Ναι. Αν πρόσεξες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Ρεαλισμό έδωσε. Αυτό που έλεγα χθες και στο Γουλιέλμο. Δεν τον είδα ρεαλιστή το Γουλιέλμο χθες. Καλά στο Γουλιέλμο. Ας τον πας. Ναι. Δεν είμαστε φαβορείς σε αυτή τη φάση. Τη ροή της κατηγορίας την έχουν άλλες ομάδες. Και αυτό την Κυριακή είναι τρομερό παιχνίδι. Αν ο Άρης χάσει την Κυριακή είναι πια μεγάλο outsider. Ναι, μένει πολύ πίσω. Δεν πρέπει ειδικά να αν κερδίσει η Τρίπολη στον Πανιόνιο. Η ΔΕ Τρίπολη ρε εσύ κέρδισε τον Όφη με μαγικό τρόπο. Απίθανο. Και τα Γιάννενα επίσης με απίθανο τρόπο στο 90. Δηλαδή... Λίγο γκαντέμισο Παντελίδης, φίλε, εμένα δεν μου βγαίνει. Λίγο. Κρίμα, αμαρτία. Αυτός ο άνθρωπος κοιτά τον ουρανό. Δεν έχει πραγματικά. Και εμείς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μήπως φέρουμε άλλον τώρα. Δηλαδή... Είναι τρομερά πράγματα. Έχουμε λίγο θέμα αγωνιστικά να πω. Ναι. Όταν μπαίνει μπάλα κάτω, είμαστε μεσοαμυντικά λίγο μυστήριοι. Δηλαδή από το 15 μέχρι το 25 λίγο ζοριστήκαμε προχθές. Ίσως εκεί χρειαστούμε κάποια αλχημία. Τρεις αμυντικούς. Τρεις μέσους. Κάτι πρέπει να σκληρύνει εκεί. Εκεί το χάνουμε το κόλπο. Ενώ μπροστά πιέσαμε πολύ μετά καλά. Μετά την Ξάνθη, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Ξάνθη, είναι κάτι σαν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Η Ξάνθη. Κομβικότατο, ναι, και πολύ μεγάλη σημασία. Μετά την Ξάνθη όμως, πλέον θα κρίνεται ο Παντελίδης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης προσπαθεί να κάνει κάτι. Αλλά είδες τι, ο Χαριστέας βγήκε και το είπε τώρα για τη φυσική κατάσταση. Δεν το είπε ο κακός Σαλτίδης που θέλει να φάει τον Ερέρα. Ή ήθελε να φάει τον Ερέρα. Τον λέγανε άλλο Πριονόπουλο. Πάση περιπτώσει. Και ο Λανιάρης πολύ καλός σήμερα. Πάρα πολύ καλός. Αυτός είναι 504 χιλιόμετρα μακριά και έχει μια ψυχραιμία άλλη. Με εξαίρεση αυτό που εγώ πάντα θα διαφωνώ, αλλά δεν πειράζει, έχει πλάκα, ότι ο Άρης είχε πολύ λίγα χρέη και δεν έπρεπε να πέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βρήκαμε κάποιον, όχι βρήκαμε, okay. Πάντως δεν είναι 6, δεν είναι 6 που γράφει. Και είναι παραπάνω. Δεν βρήκαμε και αυτό δεν αρκεί για να αποσύσει τις ευθύνες από αυτούς που τα δημιουργήσανε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση μιλάει τόσο σωστά. Εγώ νομίζω ότι πια πρέπει να αρχίσουμε να μην νιώθουμε φαβοροί, να βγάλουμε από πάνω μας αυτό το βάρος και όλο αυτό το πράγμα και να αποκτήσει η ομάδα μια άλλη δυναμική στην προσέγγιση των αγώνων. Ναι. Ας έρχεται πιο ταπεινά, πιο σκληρά, καταλάβες. Σκέφτεσαι όμως αυτό που είπε ο Χαριστέας. Είδες την Χαριστέας. Λέει αφήστε στην άκρη το Άρης και Πανετολικός. Δείτε το, είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μια ομάδα που παίζει από το 25 με 10 ανατρέπει το 0-1. Έτσι. Είναι 1-1 στο 80. Έτσι. Πρέπει να κάνει την κίνηση στο 75. Πρέπει να κάνει την κίνηση για να κρατήσει το 1-1. Αυτή πήγε να κάνει, αλλά. Και στο τέλος της κουβέντας, πρόσεχε λίγο. Με όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Το 1-1 κρατούσε τον Άρη σε θέση Ευρώπης. Φυσικά. Φυσικά. Εδώ οι άλλοι είπαν, έκανε αλλαγή, λέει το Γιουνές, και σηκώθηκαν να φύγουν από το γήπεδο. Τόσο κατάλαβες, βρε Χαϊβάνι. Δεν παίζονται, ρε εσύ. Μα δεν παίζονται. Το καλό είναι η άγνοια. Άλεξ, το καλό είναι να το πεις από άγνοια. Μπορούμε να φέρουμε δύο σοπαλίες την Πέμπτη και την Κυριακή. Είναι. Όσο άχαρο και να ακούγεται αυτό που λέω. Μπορούμε μέσα στα Χριστούγεννα να μην είμαστε εκτός στον ένα από τους δύο στόχους. Όχι, ας κερδίσουμε την Πέμπτη. Η σοπαλία θα καλυφθεί πετυχημένη αποτυχημένη ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων. Ο Πάοκ στον Άρη θα κάνει μεγάλο σκορ. Πώς θα βγεις πρώτος. Πόσο μεγάλο σκορ θα κάνει. Ξέρω τι κατά θα κάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ώρα. Μόνο την ώρα και πάμε στους φίλους. Κατευθείαν στους φίλους, παρακαλώ, ο πρώτος. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Καλά εσείς.
Σου έγραψε στο Facebook, Χρυσάνθε. Πού με έγραψες? Τον... Δεν σε έγραψα. Α, ναι. Το πρώτο μάτς, το πρώτο μάτς με Λεβαδιακό. Με το Λεβαδιακό, με το αλλαγή τον έβαλε ο Φυρός και λέω αυτός θα αφήσει εποχή με το που τον είδα. Ναι. Πολύ, παιχνάρας, εντάξει. Θέλω να σου πω τώρα, ας πούμε, για το παιχνίδι αυτό, ρε παιδιά. Θα σου πω κάτι, τηλεόραση μιλάμε, δεν άντεξα άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ερασιτέχνης, ποδοσφαιριστής, αυτά τα λάθη δεν τα κάνει. Έπαιξα 30 χρόνια το κολοποδό, δεν είδα τέτοια λάθη, ρε παιδιά. Δηλαδή να δίνεις αυτή την... Δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή τι να πω, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις αυτό, ρε. Δηλαδή δεν κάνεις έξω, ρε, αγόρι μου. Τώρα ο Σιώπης, τι είναι αυτό, ρε, παιδιά. Σηκώνεις τα πόδια να... Εγώ, ξέρεις, τρελαίνομαι για τους παίκτες του Άρη. Αλλά όχι έτσι, ρε γάμο. Δεν είναι θέμα αποφάσεων. Τόσο εύκολα, τόσο φθηνά γκολ να τρώμε, δεν γίνεται, ρε γάμο. Αυτό... Να το βάλω... Δύσκολο, ρε, Νίκο. Δεν είναι θέμα αποφάσεων του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή του Καρυπίδη. Είναι το θέμα αυτή τη στιγμή που ποδοσφαιριστές να καταλάβουν τα δεδομένα και να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η πρώτη που πρέπει να τα αλλάξουν. Πώς κάνεις αυτό, αυτό ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω, το δελτίζεις το λάθος. Πώς τη γυρνάς την μπάλα εκεί, δεν βλέπεις τον αντίπαλο. Όχι. Όλα θα γίνουν. Δεν τον είδα. Δεν τον είδα. Όλα θα γίνουν στο ποδόσφαιρο. Απλά είσαι άτυχος γιατί πάνω στην κοιλιά σου, την αγωνιστική, έχουν έρθει και αυτά τα λάθη. Ναι, ρε παιδιά, όμως τι θα γίνει. Και αυτό, τα πληρώνεις. Γιατί οι άλλες ομάδες δεν πληρώνουν τα λάθη τους. Ο Άρης τα πληρώνει στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή... Να μην τα κάνει, λοιπόν. Δεν μπορεί έγινε να τα κάνει, Τζόρτς. Τα όχι, πιο εύκολα όμως. Πιο εύκολα γκολ δεν έχουμε δει να τρώνε άλλες ομάδες. Θα γυρίσει ο τρόπος. Πού θα πάει. Θα γυρίσει. Δηλαδή, τι να πω. Θα είσαι λοιπόν. Καλά. Άντε, καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Έλα, Κώστα. Τι κάνετε, καλά. Καλά, εσύ τι κάνεις. Καταρχήν, μια χαρά παιδιά. Καταρχήν ο Άγγελος απλώς... Κοιτάξτε παιδιά, όταν μιλάει ένας άνθρωπος που έχει παίξει ποδόσφαιρο και τα βλέπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα, απλώς εμείς μέσα από τον οπαδισμό και από τη σκασίλα μας, αν θες, βλέπουμε κάποια πράγματα... Και που έχει οποία... παίξει ποδόσφαιρο. Ο Άρης, πήρα μετά τον αγώνα, καταρχήν να πω στο φίλο τον Άρης, εξαιρετικός ο Άλεξ, αλλά φίλε, σε αυτό το ραδιόφωνο που δει το παρακολουθώ, το καλό που έχει αυτό το ραδιόφωνο, το γέλο εννοώ, είναι ότι ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν κόβεται κανένας. Εγώ είπα και στέκομαι σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι. Δεν θέλω να το πω, παιδιά... αλλά ακούγονται όλες και τα παιδιά πραγματικά σου λέω, εγώ όσο μπορώ να καταλάβω, έτσι. Θα σου πω εγώ που έχω μια εμπειρία, μια εμπειρία μεγαλύτερη και αντιλαμβάνομαι και προθέσεις. Θεωρώ ότι το ραδιόφωνο που αναφέρεις, το γέλο, έχει καταρχήν καλούς μου φίλους που βρίσκονται εκεί. Αλλά πέρα από αυτό, η λογική του, θα πω πλέον. Και σήμερα που μιλάμε είναι να βοηθήσει τον Άρη. Εμένα αυτό μου αρκεί. Έστω κι αν με κάποια πράγματα που λένε κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο οπαδικά, ρε παιδί μου. Έτσι. Για μένα είναι λάθος. Αλλά εγώ ξέρω ότι η φιλοσοφία είναι θέλουν να βοηθήσουν. Μου αρκεί. Το καλό που έχει, ξέρεις ποιο είναι το ραδιόφωνο. Το καλό που έχει. Ότι, και για μένα αυτό πρέπει να έχει κάθε ραδιόφωνο. Εκτός πέρα από το κύριο από οποιονδήποτε. Ότι πρέπει, φίλε, να ακουστεί αντίθετη άποψη ακόμα κι αν εγώ συχαίνομαι. Ξέρεις για ποιο λόγο. Για εγώ που είμαι ακροατής, να κρίνω. Εγώ δεν θέλω, να πω ένα πράγμα εγώ θέλω όσο το δυνατόν περισσότερες αριανές φωνές. Παντού. Ναι, και είναι λάθος όταν λέμε, μην βγαίνεις στο Sky δεν είναι καλό, μην βγαίνεις εκεί δεν είναι καλό. Μην... Όχι. Εγώ, παντού εγώ μπορεί να υπάρχουν παντού αριανοί. Ακριβώς. Εγώ θέλω αριανούς φίλες στο, σε όλα τα στο μέσα. Στο pauk.gr μπορεί να υπάρχει αριανός μέσα και να γράφει ελεύθερα όμως. Ελεύθερα όμως, έτσι. Όχι να του λέει να γράψει. Να μπαίνει μέσα στο pauk, στη Φόρτσα να γράφει. Και να γράφει, αλλά να γράφει αυτό που θέλει, όχι να γράφει αλλιώς. Πάμε τώρα σε αυτά που καλά για το Άγγελο είπαμε. Ο Άγγελος σου είπα ότι είναι αυτό που είπε πριν ο Άλεξ, έχει απόλυτο δίκιο. Ότι πραγματικά μας επούλωσε λίγο τις πληγές. Ναι. Με την έννοια ότι πρέπει να δούμε και ένα πολύ σωστό που είπε ο φίλος Άλεξ. Πραγματικά μαγικό ήταν αυτό που το οποίο ο φίλο το υποστηρίζω χρόνια ολόκληρα. Ο Άλεξ δεν καταλαβαίνω γιατί πνίγεται συνέχεια στο στόχο. Ναι, έχεις δίκιο. Για ποιο λόγο, δηλαδή το είπε κάποτε είναι η απέτηση, η προσδοκία που έχουμε. Τεράστια κουβέντα είπε. Λέει παιδιά ο Άρης διαχρονικά πνίγεται. Σε μια κουταλιά νερό πνίγεται ο Άρης. Αυτή τη στιγμή ναι είμαστε το outsider. Είμαστε ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Και δεν το λέω για να φύγει η πίεση. Είμαστε. Μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γιατί πρέπει συνέχεια ο Άρης να λέει εγώ πάω να χτυπήσω τον... Δεν μπορείτε να το χτυπήσετε τον Ολυμπιακό τώρα. Αυτό σου λέει ο Χαριστέας. Βήμα-βήμα. Το ξέρω κι εγώ ξέρεις τι, εγώ περισσότερο από όλους έβριζα την Κυριακή. Δηλαδή έφυγα από το γήπεδο, ειλικρινά σου λέω, αν έπιασα από τη μύτη θα σκάγα, μπαμ θα έκανα.
Δεν ήθελα να μιλήσω κανένα, πήγα με τα φιλαράκια, ούτε καφέ, δηλαδή μου είχε γυρίσει το μυαλό πολύ άσχημα. Ναι. Γιατί ξέρεις, γιατί όχι γιατί χάσαμε, για τον ηλίθιο τρόπο που χάσαμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Το πράγμα. Αλλά, όπως είπε και πριν, ότι εντάξει, είπαμε αυτό, το μόνο, να σου πω κάτι Χρήσταθε και Νίκο, εγώ βλέπω ένα μεγάλο κενό και αυτό το πληρώνει ο Άρης μεσοαμυντικά, ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, πλέον μπάζουμε άσχημα. Μπάζουμε ρε Χρήσταθε. Φυσιολογικό ακόμα είναι. Και... όταν αλλάζουμε τόσα πράγματα είναι φυσιολογικό. Πρέπει να βρει μια σταθερή λοιπόν. Συνέχεια την άμυνα, συνέχεια την ναι. Η άμυνα, το γράψαμε και σήμερα το πρωί σε ένα θέμα, ήταν... βασικά, όχι η άμυνα, γενικότερα η ενδεκάδα του Άρη ήταν σταθερά ίδια για δύο παιχνίδια φέτος. Και από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετά, υπάρχει σταθερά μία τουλάχιστον αλλαγή μίνιμουμ στην τετράδα της άμυνας. Να σου πω κάτι, Νίκο. Θέλω και λίγο, ξεκίνησε από το αριστερό μπακ. Μετά πήγε στα στόπερ, μετά πήγε στο δεξί μπακ. Ναι, μπράβο, μπράβο. Θέλω λίγο να του ψάξετε, αν μπορείτε. Πόσα γκολ έχει δεχτεί από στιγμένα ο Άρης από κόρνερ. Από κόρνερ. Ένα με τον Πανιόνιο. Φίλε, πρέπει να είναι πάνω από 5-6. Δύο με τον Πανετολικό, τρία. Πρέπει να είναι πάνω από 5-6 γκολ. Από την ΑΕΚ. Ένα από την ΑΕΚ είχες. Βέβαια. Τέσσερα από την ΑΕΚ. Κεφαλιά. Ναι. Παιδιά, είναι πάνω από 5-6 γκολ. Είναι τρομερό το ποσοστό. Κοίτα, στα μάτς με τον Όφη και τον Παναθηναϊκό φάνηκε να πάει να στρώσει κάπως την κατάσταση στις στατικές φάσεις. Και εμφανίστηκαν πάλι προβλήματα. Ναι. Δηλαδή, ο Πανατολικός φίλε βγάζει. Ευτυχώς που τον πρόλαβε ο Βαλεριάνος, διόρθωσε το δικό του το λάθος για μένα, διότι ήταν εκτός τόπου εκεί πέρα. Έφυγε ο άλλος όταν τέτοιο το αριστερό μπακ, το δικό μας ήταν. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα φίλε, σε αυτή τη μετάβαση, πώς το λένε τώρα τα μορφωμένα. Transition. Τα λέγαμε επιστροφές τότε. Πίσω όταν είναι να γυρίσουμε έχουμε θέμα ρε φίλε. Έχουμε θέμα χοντρό. Δηλαδή μια κάθετη που να μας κάνει, μια διαγώνια γρήγορη να μας κάνει, έχουμε και τα τέτρε φίλε. Αυτό θέλω να σου πω ότι πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί για μένα εάν η ομάδα δεν αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην άμυνα δεν είναι σίγουρη. Έτσι. Δεν με εμπνέει σιγουριά ρε παιδί μου. Να είσαι καλά γιατί έχουμε κι άλλον που περιμένει. Ναι, ένα τελευταίο. Πάμε τώρα στην Ξάνθη. Φίλε, πες μου ειλικρινά, άμα χτυπήσει φάουλ, ξέρεις, η κόρνερ, αν εσύ δεν πιάνεις την καρδιά σου. Λίγο θα τρέμει το φιλοκάρδι σου. Μα αυτό σου λέω. Άντε, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς. Ναι. Το όνομά σας. Μενέλαος λέγομαι. Γεια σου, Μενέλαος. Μενέλαος. Σαν το βασιλιά. Έχουμε μιλήσει Χρήσα, αν θέλει να μην τα λέμε στον αέρα. Ναι. Είσαι άψογος σε κατηδίαν εξυπηρετήσεις. Σε κατηδίαν. Μ' αρέσει να ακούω κάποια πραγματάκια όμως, έτσι να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι, γιατί να παίξουμε. Εύκολο είναι. Έλα, πες. Ποιο είναι το πιο σημαντικό γκολ του ελληνικού ποδοσφαίρου, Χρυσανθέ? Το πιο σημαντικό γκολ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ως εθνική, λες. Οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό γκολ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για μένα, λες, το Χρύσανθο είναι το γκολ του Λαζαρίδη στην Ατλέτικο. Το Χρύσανθο. αλλά του ελληνικού ποδοσφαίρου σίγουρα είναι το γκολ του Άγγελου στο Euro, στον τελικό. Σε ποια ομάδα έπαιζε ο Άγγελος? Τότε δεν έπαιζε στον Άρη, αλλά από τον Άρη. Αυτό δεν είπα. Αυτό δεν ανέδειξα πριν. Κατεργιανάκης, Χαριστέας, Δέλας, Αβραάμ. Ξέρεις πόσο μ' αρέσει να τα ακούω ότι τα παιδάκια τότε που δεν ζούσανε βλέπουν ιστορία, βλέπουν ένα τίτλο σημαντικό η Ελλάδα με γκολ του Άγγελου Χαριστέα του Άρη. Έτσι. Πόσο μ' αρέσει ρε φίλε. Πρόσεξε όμως Μενέλα μου τι είπα και συμφώνησε και ο Άγγελος. Δες πώς εκμεταλλεύτηκαν οι δίπλα την παρουσία των δικών τους των παιχτών και πόσο εμείς, όχι μόνο λίγο, δεν το εκμεταλλευτήκαμε, τους κυνηγούσαμε κιόλας. Ίσως σε βοηθήσει λίγο Άγγελε, Χρήσανθε. Είμαι καθηγητής να μην λέμε άλλα. Ναι. Έχουμε μιλήσει όμως κατευθείαν. Λένε με τα μέσα τους τα πολύ σημαντικά γκολ του Βρίζα και του Κοντού και του έτσι. Ποια γκολ ρε παιδιά στους ομίλους του τελικού ρε φίλε, του ημιτελικού ρε φίλε, του προημιτελικού με τη Γαλλία, όλη η σειρά ρε φίλε. Άγγελος, τόσο πολύ με φτιάχνει ο Άγγελος. Ντροπή είναι αυτό που θα πω, αλλά μέχρι και τον αδερφό του ψηφίζω τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Έβαλα το γιο μου. Το Δήμο. Τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι στην ΚΑΠΑ 20 τότε του Άρη. Το θυμάμαι το Δήμο.
έχει παίξει τελικό στο Χαριλάου με τον Ηρακλή στην Κάπα κάτι και τον γκολ του αδερφού του το πανηγυρίζαμε όλος και ήταν τι ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά οι πιτσιρικάδες κάνουν πολύ καλό που στηρίζουν την ομάδα, κάνουν κακό που θέλουν να έχουν λόγο για τα πάντα. Η ομάδα τις πρώτες 10 αγωνιστικές στα μάτια του, τα δικά μου του 58 είναι, έπεσε μπάλα που δεν πονούσαν τα μάτια μου. Έστω και αν κόντρα στη ροή των παιχνιδιών δεν παίρνουμε αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ προπονητής, δεν θα κάνω τον προπονητή, αλλά τότε η ομάδα έπαιζε μάλλον καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς παιδιά και αργιανάρα σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά. Καλά. Η όλα καθαριστήκες. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ακούσαμε τον Χαριστέα. Καλά είναι όλα αυτά που είπε προηγουμένως, αλλά κάποια στιγμή, εκτός από την αναφορά και ότι πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε την ιστορία μας... Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Αν έχεις hands free, βγάλω το γιατί ακούγεσαι στο πικά. Καλά ακούγεται. Δεν έχω hands free. Εγώ τον ακούω έτσι. Καλά ακούγεται. Μα, ναι, πες το φίλε μου. Λοιπόν, το μικρό σου πες μας μόνο. Χριστόφορος. Έλα, Χριστόφορος. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να μην μένουμε συνεχώς στο παρελθόν. Καλά είναι να το γνωρίζουμε. Φυσικά, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Να μην μένουμε συνεχώς. Εγώ κουράστηκα τα τελευταία 7-8 χρόνια να λέμε το ΕΠΟΣ 15, ξέρω εγώ, Δεκεμβρίου. Ρεαλισμό, ρεαλισμό, έχεις δίκιο. Αυτό είπα στον πρόεδρο του Άρη στο μπάσκετ χθες. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας και ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας δεν έχει στη φανέλα διαφήμιση. Ο αυτοκράτορας αυτή τη στιγμή μιλάει η ΕΡΤ εκείνη την ώρα και λέει ο Παντελιάδης, λέει, δεν είναι το φαβορί ο Άρης με τον Προμηθέα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να τη βλέπουμε. Λοιπόν, για το Σάββατο. Αν πω αυτά που σκέφτομαι, θα με κόψεις. Άρα, τι λέμε. Ναι, θα με κόψεις. Θα με κόψεις. Είχα μιλήσει μετά το μάτι μου με τον Παναϊκό για ποδοσφαιρική αφέλεια. Ναι. Η ποδοσφαιρική, στο είχα πει για τον γκολ που τρώσε στο 90-91-92. Λοιπόν, η ποδοσφαιρική αφέλεια που έχει φέτος ο Άρης, γιατί δεν είναι μόνο αγωνιστική, είναι θέμα νοοτροπίας και μυαλού. Και είναι συγκεκριμένων παιχτών. Να μην τους κατονομάσω, λίγο πολύ τους ξέρεις και τους ξέρουμε. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός δείκτης ευφυΐας, για να το πω έτσι, δεν μπορεί να είναι σε όλους τους παίχτες το ίδιο. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο εκάστοτε προπονητής και να περνάει τον αντίστοιχο παίχτη στον εκάστοτε χρόνο. Δεν μπορώ να, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες, ναι. Θα μου πεις ο Παντελίδης, ρε φίλε, είναι τέσσερις αγωνιστικές, είναι 6 εβδομάδες. Και πάει να αλλάξει και την ένταση με την οποία παίζουν οι παίκτες. Ναι, ωραία. Φυσικά όλα αυτά έρχονται σε συνάρτηση με το αγωνιστικό. Και εγώ αθλητής ήμουνα, έρχεται σε συνάρτηση με το αγωνιστικό. Δηλαδή με όλο αυτό που λέτε εσείς φυσική κατάσταση. Αλλιώς είναι ένα μυαλό με 70 σφιγμούς, 80 σφιγμούς, 100 σφιγμούς και αλλιώς είναι ένα μυαλό σε 140 σφιγμούς, ιδίως στα τελειώματα τα τελευταία 10 λεπτά. Ναι. Ναι, αλλά από εκεί έχουν γίνει καριέρες μεγάλων παιχτών και από εκεί έχουν καταστραφεί καριέρες. Έχουν καταστραφεί. Δεν έχουν παίξει σε top level παίχτες οι οποίοι δείχναν άλλα δείγματα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητό. Όχι, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Λοιπόν, συγκεκριμένοι παίχτες έχουν κάνει συνεχώς ίδια λάθη, ίδια λάθη. Δεν είναι ατυχία, παιδιά. Ξέρετε που μπερδευόμαστε όλοι. Ότι λέμε είναι ατυχία. Λέει πριν ο Παπαδόπουλος, λέει το πληρώνουμε συνεχώς. Με βαθμούς. Σωστά. Το πληρώνουμε συνεχώς. Γιατί κάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη. Και είναι συνεχώς από συγκεκριμένους παίχτες. Γιατί αυτή είναι η ικανότητά τους. Αυτή ωραία. Είναι η απάντηση. Μαζί σου δεν μπορείτε να λάβετε. Απλά αν είχαν λίγο τύχη, δεν θα κάνανε 5 λάθη, θα κάνανε 2. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι και γκαντέμιδες μαζί. Όχι, Χρήστανθε, όχι. Να το πάω και προσωπικά γιατί μιλάω εγώ με σένα. Αυτό που έχει γίνει στη ζωή σου δεν έγινε χάρη στην τύχη σου. Ναι, σωστό. Έγινε χάρη στην ικανότητά σου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν και οι συγκυρίες. Υπάρχουν και οι συγκυρίες. Το λάθος του Σόπι, ας πούμε, με τον Πανετολικό δεν είναι ατυχία. Άμπραβο, αυτό λέω. Ναι, εκεί πέρα είναι εντελώς λάθος και είναι στο σιωπή. Ναι. Εκεί δεν είναι θέμα ατυχίας. Ατυχία ξέρεις είναι κούφια ώρα το ζητάμε να γεννηθεί ένας άνθρωπος χωρίς χέρι. Όχι, ατυχία είναι, ατυχία είναι, πρόσεχε λίγο, το γκολ που τρώμε στα Γιάννενα είναι ατυχία, αλλά και λάθος τοποθέτηση του ποδιού του Δελιζήση. Το βάζει λάθος το πόδι του. Εκεί είναι συνδυασμός. Πάρε όλες τις φάσεις. Όλες τις φάσεις φέτος, όλα τα γκολ του Άρη, το 90%. Το 90%, γιατί κάποια στιγμή θα πας και γκολ. Το 90% το γκολ.
δες τα από πού ξεκινάνε. Ποιοι παίκτες συγκεκριμένοι κάνουν συγκεκριμένο λάθος για να πάει εκεί μπαλά. Ας το τρακουνάκι του Δελιζής, μαζί σου ρε φίλε. Ναι. Πώς έχει φτάσει μπαλά. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Ναι. Θες να σε θυμίσω τον γκολ στον ΠΑΟΚ, το χέρι στον ΠΑΟΚ. Σου μιλάω για το μάτσο του κυπέλου. Θες να σου θυμίσω τον Πανιόνιο. Ξεκίναδες τις φάσεις, εγώ τις έχω μπροστά. Και με τον Παναθηναϊκό σου άτυχος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί με τον Παναθηναϊκό από την δεξιά σου πλευρά δεν έχει βγει σέντρα. Και στη μία που έγινε από τον Χατζηθεοδωρίδη έγινε το πέναλτι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει και ο πάγκος. Υπάρχει και η κερκίδα. Η σέντρα γίνεται από αριστερό πόδι. Αριστερού εξτρέμ. Κι όμως εκεί άκουσε με λίγο. Εκεί είναι θέμα τύχης. Ξέρεις γιατί είναι θέμα τύχης. Θα σου πω γιατί είναι θέμα τύχης. Γιατί ο Παναθηναϊκός αλλάζει την μπάλα και κάνει σέντρα από τα δεξιά. Ναι. Και η μπάλα είναι τόσο κακή η σέντρα που πάει από τη μία πλευρά και βγαίνει πάσα στην άλλη πλευρά. Και μιλάμε για το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάει να βγάλει σέντρα μέσα στην περιοχή και είναι τόσο κακή η σέντρα που βγαίνει έξω από την περιοχή, σιρτά κάτω. Εκεί είναι θέμα συγκυρίας και τύχης. Αλλά εσύ που είσαι, ρε φίλε. Εσύ. Οπα, οπα, το λύσαμε το εσύ. Το εσύ το λύσαμε. Είσαι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Κάνεις συνεχόμενα λάθη, δεν κάνεις ένα λάθος. Ναι, ναι, είναι και παιχνίδι λαθών. Είναι... Άμα δεν τα έκανες όλα αυτά, θα σου είναι πρώτος. Στα πρώτα, να σου πω κάτι. Ναι. Στα πρώτα τρία παιχνίδια. Είναι συνεχόμενα λάθη. Είναι συνεχόμενα και λάθη. Στα τρία πρώτα παιχνίδια έκανες τέτοια λάθη. Ο Βέλεθ, αν θυμάσαι με τη Λάρισα, γυρίζει την μπάλα λαθασμένα. Τη χάνει εκεί που τη χάνει. Δεν το πληρώνει. Και ευτυχώς ήταν ο στόπερ της Λάρισας που έκανε το σουτ. Εγώ θεωρώ ότι φετινή χρονιά θα τα έχει αυτά. Είναι φυσιολογικό να τα έχει αυτά. Απλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Επειδή μιλάτε με επαγγελματίες προπονητές, λένε οι ειδικοί ότι μια ομάδα καινούρια θα κάνει 4 εμφανίσεις κάτω από το 3. 4 όλο το χρόνο. 4. Ναι. Πώς έχεις κάνει εσύ μέχρι τώρα? Αυτοί μιλάνε για όλο 8. Πώς γίνεται? Γίνεται. Έχουμε καταρρύψει όλους τους μύθους. Γίνεται. Όταν δύο παίχτες, τρεις, έρχονται το Σεπτέμβριο και μπαίνουν κατευθείαν μέσα ως βασικοί. Το Σεπτέμβριο ήρθε ο Μαύραη. Και ο Σιώπης. Και ο Μαρτίνες. Ωραία. Οι δύο μπήκαν μέσα. Μπήκανε μέσα πότε, ρε Χρήστα? Κάτω από το 3 περίμενε. Πόσο 8 έχεις κάνει? Κάτω από το 3. Κάτω από το 3, όχι 8. Όχι 8, κάτω από το 3 για μένα έχεις κάνει μία. Και αυτή ήταν στο Περιστέρι. Με τον Αντρόμο. Και με την ΑΕΚ. Α, και με την ΑΕΚ δύο παιχνίδια, ναι. Και με τα Γιάννενα. Ναι, που και με την ΑΕΚ βέβαια στο και με τα Γιάννενα είσαι κάτω από το 3. Κάτω από το 3. Δεν ήσουν τόσο κακό όσο. Και στο πρώτο ημίχρονο με τον Πανιόνιο. Και στο πρώτο. Και στο πρώτο. Με την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, το 8 ήταν υπερβολικό. Τα μισά 4 όμως σίγουρα. Ήσουν με τα Γιάννενα, απλώς δεν φάνηκε γιατί τα Γιάννενα δεν έχουν την αντίστοιχη ποιότητα του Ατρομίτου και τη ΑΕΚ. Γι' αυτό δεν φάνηκε. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια ήθελα να πω ότι μην τα βάζουμε συνεχώς με την τύχη μας. Δεν μας φταίει η τύχη. Η ανικανότητα και η ποδοσφαιρική αφέλεια πληρώνει αυτή η ομάδα και ιδίως συγκεκριμένων παιχτών. Ας το βρει ο προπονητής, αυτός ο καινούριος, και ας το αλλάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Ο επόμενος. Δεν έχουμε επόμενο. Ωραία. Ανοιχτές για λίγο. Τέτοιο, όχι, ρε. Ανοιχτές για λίγο ακόμα γραμμές. 2-31-0-287 και 38. Το φίλο των 779 το διάβασες. Διάβασα, το δεύτερο, το πρώτο διάβασα. Α, σωστά καυτηριάζει ο Αλέξανδρος στη Φαγωμάρα με τον Γκάρι Πλέι. Το θέμα έχει τεντωθεί πολύ. Αυτοί που κρίνουν να σε έρθουν και σε θέση του κρινόμενου. Αυτό κριτική. Όχι, αυτοί που κρίνουν, όντως εγώ συμφωνώ ότι ο πρόεδρος του Άρη δεν πρέπει να απαντάει τίποτα άλλο, αλλά την επόμενη φορά που θα βρίσουν τη δική του στη μάνα. Ναι, όντως. Και περνάνε με το αυτοκίνητο και βρίσκουν τη δική του στη μάνα, να γυρίσουν το κεφάλι από την άλλη πλευρά. Γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Και τώρα μιλάμε για τον Καρυπίδη, ο οποίος έχει κάνει τα λάθη του και ξέρετε πόσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά μαθαίνεις. Και με τα δελτία και με το ένα και με το άλλο και με τα οικονομικά και με τους φακέλους στις επιτροπές. Εδώ τα ακούγατε και μάλιστα μας ψιλοξεφωνίζατε κιόλας. Αλλά έχει βάλει και 5 φράγκα. Οκ, βρεις τον. Τη μάνα του τη βρίζεις. Αποδοκίμασέ τον, αγιού χαρέ τον. Είσαι δηλαδή έξω από το γήπεδο. Και μάλιστα αυτός που τον έβρισαν 19-20 χρονών. Ναι. Και περνάει και του βρίζει τη μάνα. Λες και γύρισα τόσο την μπάλα πίσω. Φυσιολογικό είναι να κατεβάσει το παράθυρο. Όσοι το ξέρουν κιόλας τον Γκάρι Πίδη, το λάστιχο του αυτοκινήτου να το έβριζες, πάλι θα κατέβασε το παράθυρο. Είμαι και ο Χαριστέας, έτσι. Αλλά γενικότερα με το ποδόσφαιρο ο Γκάρι Πίδης είναι πολύ θερμός. Το ζει πολύ έντονα. Και αυτό να βρίζουμε τις μάνες των δικών μας τόσο εύκολα, ας βρίσουμε αλλονών. Δεν πρέπει πάλι, αλλά. Εντάξει, περνάει τώρα. Να σου πω κάτι. Είναι διτό, ρε φίλε, αυτό. Ναι. Είναι ο πρόεδρος του Άρη. Και οφείλει να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να έχουμε και απέναντί του
τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε εμείς ως πρόεδρο του Άρη. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, εμείς λέμε τη μάνα του πρόεδρου του Άρη και θέλουμε ο πρόεδρος του Άρη να μας ακούσει. Δεν είναι έτσι απλό, ρε παιδιά. Και να σου πω κάτι. Ο καθένας είναι και άνθρωπος. Δεν μπορεί να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όλοι. Δεν πρέπει, εγώ λέω, δεν πρέπει να αντιδράσει καθόλου. Ναι. Πρέπει να είναι σηκωμένο το παράθυρο και να φύγει. Να μην ασχοληθεί καθόλου δεν πρέπει εκείνη τη στιγμή όταν ο κόσμος φωνάζει και βρίζει. Κανένας. Ο Γκάλης να είναι, ρε φίλε. Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Αλλά δεν μπορώ να καθορίσω εγώ την αντίδραση του καθενός όταν υπάρχει τον πινελί και αυτό με τη μάνα του ή οτιδήποτε άλλο. Και ελάτε στη θέση του καθενός. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε. Όχι. Τι, γιατί τον έκλεισες αυτό να. Βγήκαν δύο αριανάκια. Καταγγέλλω ότι βγήκε ο Αριανός και του το κλείσες. Σιγάρα, βαδιά. Κατέβασε λίγο. Το λαμπούρε! Κατέβασε. 0-4 ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν κάνουν για τον Άρη αυτή, ναι. Τους είδες. Δεν έβαζε γκολ ο Αστέρας. Δεν ξέρω πώς θα φέρει τώρα. 4. Καλά, ρε φίλε. Παραλίμνη παίζει. Παραλίμνη παίζει όμως. Παραλίμνη έχουμε και στην Κύπρο. Είπε έχουμε και στην Κύπρο. Ο Χισάη. Άκου εκεί ο Χισάη. Α, τώρα το θυμήθηκα. Σε ξεφώνησε. Φίλος. Λέει, μας έπριξε, λέει. Ο Χισάη της Νάπολη, ο Χισάη της Νάπολη, ο Χισάη της Νάπολη. Τελικά που παίζει. Στην Νάπολη. Όχι, άλλο, στη Λάτσιο λες εσύ. Της Λάτσιο και της Λάτσιο και ήταν στην Νάπολη ο Χισάη. Θες να πούμε τίποτα άλλο. Για το μάτς της Πέμπτης, ας πούμε. Γιατί έχουμε και παιχνίδι, το έχουμε ξεχάσει. Ναι, παίζει, φίλε. Εντεκάδα και τα λοιπά. Εντεκάδα, απευθείας. Να δούμε. Θα έχει αλλαγές. Όχι πολλές, αλλά θα έχει αλλαγές. Ήταν λίγο βέβαια η προπόνηση σημερινή λίγο με τεμποδίων. Δηλαδή. Στο Ρίσιο ήταν πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Δούλεψε νομίζω η ομάδα και όπως θα ήθελε να δουλέψει. Δεν βοήθησαν καθόλου οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Εντάξει, αύριο ολοκληρώνει την προετοιμασία της. Αύριο θα γίνει γνωστή και αποστολή. Μην περιμένετε πολλές αλλαγές λόγω κυπέλου. Ωραία. Εξαιρετικά. Τι έπαθες. Βγαίνουν ξανά. Ποιοι. Πω. Τα τραχτέρ. Ναι. Πότε! Ωραία. Τα Χριστούγεννα δεν νομίζω. Ωραία. Τα Χριστούγεννα όχι, εντάξει, τα Χριστούγεννα δεν είναι. Κάθονται. Μετά, ρε παιδί μου, βγαίνουν. Εντάξει. Κάποιοι δεν έχουν να κάνουν τίποτα μάλλον το χειμώνα και λένε να βγουν να ταλαιπωρούν τους υπόλοιπους. Σταμάτα, ρε. Θα τα πω μετά τις 7 για το μάτς. Ποιο μάτς? Τις 5. Τι μετά τις 7. Αφού εδώ θα είμαι. Ρε, πες ρε, όλα about Άρης. Εδώ θα είμαι. Ναι, θα τα πεις και μετά. Ας το κρατήσω στην αγωνία. Όχι, πες. Μετά τις 7. Είναι 7 παρα 5, έχουμε 5 λεπτά. Είναι 7 παρα 4. Πρέπει να κλείσουμε να πούμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που ήταν μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Εντεκάδα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα την πω εγώ. Ε? Θα την πω εγώ. Την πεις? Ναι. Πες μόνο τον τερματοφύλακα. Αναγνωστόπουλος ή Καντιμύρης. Εσύ ποιος λες να. Ο Καντιμύρης. Ωραία. Τι. Ο Αναγνωστόπουλος ξεκινάει. Με τη λογική το βάζω, ρε φίλε. Ο Αναγνωστόπουλος έπαιξε προχθές, θα παίξει τώρα ο Καντιμύρης. Καλά, δεν πάει ακριβώς έτσι. Στο προηγούμενο παιχνίδι κυπέλλου ποιος έπαιξε? Ο Αναγνωστόπουλος. Άρα είναι σειρά του Καντιμύρη. Έτσι πάει. Μία-μία δεν τους πάει. Ο Ερέρα το έκανε μία-μία. Και ο Παντελής θα δώσει μια ευκαιρία στον Καντιμύρη. Δεν το κάνει τόσο μία-μία Τον Αναγνωστόπουλο πιο πολύ έχει. Τον έχει πάρει περισσότερες φορές. Είναι η αλήθεια. Γι' αυτό στο Κύπρο πάρει τον Καντιμύρη. Θα βάλει τον Καντιμύρη. Καλά, δεν έχει και άλλη επιλογή. Αυτό γιο θα πάρει. Δεν είναι ναι. Το πιο θα βάλει. Είπα λοιπόν τον τερματοφύλακα. Καντιμύρη. Ωραία. Να προχωρήσω. Θες να προχωρήσω. Εγώ σ' ακούω. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό το άκουσα απ' έξω. Εντάξει, okay. Αφού το άκουσε. Τι? Αφού το άκουσε. Αφού δεν το λες, θα το πω εγώ, ρε φίλε. Η σημασία έχει πώς το έμαθα. Γιατί να μην τα αφήσει το πούμε μετά τι 7, ρε φίλε. Δεν λυζήσει, Μαυράη. Ωραία, μετά τι 7 εγώ τι θα κάνω. Ξαναπέστα. Ξαναπέστα, λέει. Αριστερό μπακ. Ο Βαλεριάνος. Πιθανότατα, ναι. Δεξί μπακ ο Τζανακάκης. Καλά πας. Καλά πάω. Καλά πας. Ωραία. Προχώρα. Αμυντικά χαφ. Υπάρχει μια διχογνωμία για το αν πρέπει να παίξει ο Σιώπης την Πέμπτη. Να πω. Γιατί είναι πολύ πιθανό να μην παίξει την Κυριακή. Να πω. Ναι. Οι πιθανότητες είναι με το... Είδες πως τον πήθησε, με, ναι. με το δίδυμο Μπάσα Σιώπη. Μπάσα Σιώπη, ωραία. Ναι. Για την Πέμπτη. Ωραία. Και είναι πιθανό να έχουμε και μια αλλαγή μπροστά. Να παίξει ο Μαρτίνες. Μπάσα Σιώπης, Μαρτίνες, Γιουνές στην κορυφή. Και ο Ματέο με τον Γκάμα στα άκρα. Ο Ματέο με τον Γκάμα στα άκρα. Ο Ματέο θα παίξει μόνο αν κρίνει ο Παντελίδης ότι δεν θα τον ξεκινήσει την Κυριακή. Γιατί ο Ματέο, ο Σιώπης
Κυρίως αυτοί οι δύο. Θα τον ξεκινήσει και την Πέμπτη, θα τον ξεκινήσει και την Κυριακή. Λες εσύ. Πιστεύω εγώ. Δικιά μου αίσθηση. Την Πέμπτη πιστεύω θα παίξει. Ωραία. Την Κυριακή δεν είμαι βέβαιος. Μάλιστα. Ότι θα ξεκινήσει ξαναλέω, όχι ότι δεν θα, είναι... ναι. Ότι θα μπει ως αλλαγή. Και αυτό γιατί να του δώσει κάποιες ανάσες. Αλλά την άλλη είναι το τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή. Μετά έχει. Χρήστε, έχουν τρεις εβδομάδες διακοπή μετά. Θα πάρουν όσους. Τρεις εβδομάδες. 8 Ιανουαρίου παίζει κύπελο, φίλε. Αν βάλεις και το κύπελο, ναι, εντάξει. Γιατί. Τι τρεις εβδομάδες. Το κύπελο, φίλε, θα είναι με τον Κισαμικό. Αν και να σου πω την αλήθεια, έχεις βγάλει ήδη και τον επόμενο αντίπαλο. Βέβαια. Πρέπει να βγω πρώτος για να παίξω με τον Κισαμικό. Να περάσω χαλαρά στην επόμενη φάση. Αν θες να βγεις πρώτος, πρέπει να βάλεις πολλά την Πέμπτη. Θα βάλω 4. Πώς θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Είναι και την ίδια ώρα. Αν ακούσουν αυτοί ότι έχω βάλει 4. Να βάλω 4 και τα βάλω μετά το 80 όλα. Και πόσα θα δεχθεί είναι το θέμα. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει και αυτό ρόλο. 0-5 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Από τον ΑΕΤ των Σπάτων. Ποιον έχει πίσω, το Χατσερίδη. Τι? Χατσερίδη θα έχει πίσω. Άμα η Χατσερίδη, εντάξει, έχουμε ελπίδες. Ο Ευγένη Χατσερίδη. Με Χατσερίδη είναι η αλήθεια, έχουμε ελπίδα. Με Χατσερίδη υπάρχει ελπίδα. Σκέφτεσαι, φίλοι, να μας στοιχίσει τον γκολ αυτό που φάγαμε το Αναγνωστόπουλο. Στο 90. Δεν αποκλείεται. Παίζει ρόλο και πολύ αυτό. Πιθανό. Όλα παίζουν όλα ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ήταν άτυχος εκεί ο Αναγνωστόπουλος. Εκεί είναι ατυχία γιατί. Εγώ και βάζει και σωστά τα χέρια σου. Τέλος πάντων. Έτσι τα φάλτσα που πήρε η μπάλα. Να πει ο τερματοφύλακας δεν μπορεί στο μισό μέτρο να γίνει η ατυχία του, το πληρώνει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αύριο θα σε έχουμε. Γιατί να μην με έχετε, ρε φίλε. Πού είμαι. Πέμπτη θα λείπει. Πέμπτη εδώ θα είμαι. Ποιο θα λείπει την Πέμπτη. Έχεις... Εδώ. Εδώ, την Πέμπτη κανονικά. Εδώ. Ναι, ναι. Εδώ, τέτοια ώρα. Και 5 με 7. 5 με 7 εδώ. Α, την Πέμπτη όχι, έχει μάτσα. Α. Θα είμαι το πρωί. Παρασκευή. Πάλι θα είμαι το πρωί. Α. Εγώ για το απόγευμα λέω. Το απόγευμα τη Παρασκευή έχω παιδική γιορτή. Εγώ εκεί σέβομαι να ξέρει. Τα παράπονα στον Ψάτ. Όταν πάει κουβέντα σε αυτά. Πανελλήνιο σύνδεσμο αθλητικού τύπου έβαλε την Παρασκευή το απόγευμα τη γιορτή. Ναι. Όταν πάει κουβέντα σε αυτά. 4 δώρα έχω να πάρω. Σέβομαι γιατί είμαι καμένο σε αυτό το. Όπως είπε και ο Μιχάλης ο Μελισσίδης, ναι. Έβαλε μέσα το σύνδεσμο. Πανελλήνιο σύνδεσμο αθλητικού τύπου, 4 δώρα πρέπει να μου δώσουν. Δηλαδή πάει ο άλλο με το παιδάκι του, εγώ πάω με 4. Η SM δίνει ακόμα τη Θεοφάνεια. Η SM θα 6 Ιανουαρίου. Δίνει ακόμα. Κοπή πίτα και δώρα. Είναι η τελευταία χρονιά που παίρνουμε με τη Στέλλα δώρο μέχρι 12 χρονών. Του χρόνου θα λέμε ότι είναι 12. Είχαμε την πίσω ωραία πραγματάκια. Τι. Έπαιρνε δωράκια, ε. Ναι. Μπαμπά έπαιρνε δώρο. Έτσι. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Η SM κάποτε έκανε πάρα πολύ ωραία. Έκανε, ναι. Τραπέζια αυτά, δε. Τώρα. Στο Μακεδονία είμαστε πάρα. Λίγο χλωμοί τώρα. Στον τρίτο όροφο εκεί πέρα κτλ. Ναι. Θα τι πούμε τι εκδηλώσει. Θα είμαι εδώ όλε τι μέρε, είτε το πρωί είτε το απόγευμα. Μόνο τη Δευτέρα έχω άδεια. Μια μέρουλα. Μια μέρουλα. Θα βγω τηλεφωνικά όμω τη Δευτέρα. Δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται. Παραμονή Χριστουγέννων είναι. Τώρα. Θα πω για το διπλό, ρε φίλε. Πώς δεν χρειάζεται. Καταρχήν 5 με 7, τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Θα έχει κανονικό πρόγραμμα Ολύμπερο. Εμένα ρωτάς. Θα ρωτήσω τον Γιώργο. Λοιπόν, να βάλει και πέμπτο Αστέρας. Στο 90 είμαστε. 0-4 κερδίζει. Ο Σάλας. Ο Σάλας. Λοιπόν, άλλο ένα μισάωρο έχει Νίκο Παπαδόπουλο. Θα βγάλει μπάσκετ. Περίπου. 20 λεπτό. Έχουμε και Γιώργο Ματζούκη. Α, θα βγάλει και Ματζούκη. Βγάλε ένα σταμάτη. Ένα Γιάννη, μάλλον να μα πει για. Μάτζε έχει το σκυλί τώρα. Ναι, ναι. Βγάλε το Γιάννη να μα πει, ναι, για τον Καστρίτη. Για, ναι, την πρώτη προπόνηση, για τι πρώτε δηλώσει. Θα έχουμε σύνδεση με Καφτατζόγλιο. Έχει Ηρακλή Γιάννη, ο οποίο Ηρακλή θέλει να κερδίσει 4-0 για να αποκριθεί. Δύσκολα. Τι? Δύσκολα. Να βάλει 4 γκολ στα Γιάννη. Ναι. Μάλλον δύσκολο είναι. Λοιπόν. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, φίλε. Ποιο είναι ο Βαγγέλη? Ένα ακόμα παοξάκι που ακούει την εκπομπή. Παοξάκι. Ναι, ναι. Πολλά είναι αλήθεια. Τα ακούνε, απλά δεν το λένε μετά. Να το λέτε, να το λέτε όμως, παιδιά. Σας παίρνουν τηλέφωνο, να λέτε ότι ακούμε όλα, ναι, τα. Ναι, μην λέτε, ναι, ότι ακούτε τον Γκόλκα. Αφού εμάς ακούτε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο.